καλά που βλέπετε. Να τραβήξω κουπί φέτος, να βγάλω χοντρούλο και εδώ πέρα. Καλησπέρα κύριε Τρέγια μας, τι κάνετε. Καλησπέρα, παραλαμβάνουμε Ματσιούκι να πούμε, ώρα για μπλε. Συνεχίζουμε με ντρούλινγκ, δηλαδή Ηρακλής πριν, Άρης στη συνέχεια. Κοίτα, ήσουν ένα παλιά ο δικηγόρος του Ηρακλή, τώρα θα γίνω εγώ μάλλον. Ξανάγκησε φίλε, γιατί ήσασταν τρία άτομα εκεί πέρα και παραπληροφορούσε τον κόσμο στη Μαρμίτα. Και κάποιος, επειδή δεν υπήρχε εκπρόσωπος εκεί του Ηράκλη, έπρεπε κάποιος στην προπαγάνδα τέλος πάντων τη βάλει ένα χείρε. Σιγά, Ελευθερουδάκη, σιγά. Βέβαια, δεν είμαι Ελευθερουδάκη, φιλαράκι. Αλλά ένα μπαμπινιώτη να μου τον πλησιάζω λίγο. Κάποιες φορές όταν χτυπήσω την τέταρτη ρετσίνα, άνετα. Να πούμε ότι ο κύριος Ματσιούκης στην προηγούμενη εκπομπή ώρα για μπλε φιλοξένησε και 40 λεπτά τον κύριο Μυροφορίδη. Ακούστηκαν πάρα πολλά σημαντικά για τους φίλους του Ηρακλή. Όλοι οι φίλοι εδώ του Λίμπερο και της εκπομπής ώρα για μπλε μπορούν να μπουν στο YouTube σε λίγο. Θα ανέβει όλη η συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Λίμπερο, στο Γιώργο του Ματσιούκη, για να έχετε την ευκαιρία να την ακούσετε όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να την ακούσετε. Εγώ, επειδή είμαι νέος στο σταθμό και με ρωτάνε κάποια πράγματα, ανεβαίνουν και οι εκπομπές και γενικά όλες οι συνεντεύξεις από όλες τις εκπομπές. Ειδικά οι σημαντικές, δηλαδή όπως τώρα ο Παύλο Μυροφορίδη, ανεβαίνουν αυτά. Βεβαίως. Όλοι οι φίλοι μπορούν να μπουν σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Πάντως η δική μας λησάξανε χθες για την πρώτη εκπομπή που κάναμε. Έτσι, ανέβηκε η εκπομπή, μεταφέραμε εμείς το αίτημα των παιδιών εκεί, γιατί στα επιτροπικά έγινε ένας γαμός πραγματικά. Το ανέβηκε, ξέρω, το πότε κατέβηκε, δεν ξέρω. Δεν κατέβηκε. Δεν κατέβηκε, γιατί δεν είναι δυνατόν να ανέβει και να. Η prime time εκπομπή, πέσα τρέγια. Καλησπέρα να πούμε σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Να πούμε ότι είμαστε σε μια τώρα περίοδο, ξεκίσαμε για την εκπομπή, δηλαδή μπορεί να παίχτηκαν δύο αγωνιστικές, αλλά έχει διακοπή. Και αυτό δεν πολύ βοηθάει ούτως ώστε να υπάρχει θεματολογία στην εκπομπή. Και τόσο πολύ θεματολογία και έτσι και λίγο αντιπαράθεση. Αυτά ισχύουν για τους άλλους όμως. Τώρα με τράγια ντρούλινγκ τι θεματολογία μπορεί να μην υπάρξει. Ό,τι θέλουμε. Άνα μπράβο. Δηλαδή εμείς είμαστε ικανοί να αντιπαρατεθούμε και για το εφιαλωμένο νερό, ρε παιδί μου. Γιατί τέλος πάντων είναι η κοινή μάρκα και δεν είναι η άλλη μάρκα. Κατάλαβες. Δηλαδή το σαγόρι π.χ. που. Τέτοιο δεν μου αρέσει πολύ, γιατί είσαι σε αγοράκι με προτρέπει. Η κουρουμπίλια, τι μάρκα νερό είχε φάει στο χέρι. Κουρουμπίλια ήταν ένα άδειο μπουκαλάκι. Θυμάσαι τη μάρκα, ήταν μιας και το λέμε. 2,5 γουλιές είχε μέσα πραγματικά. Εντάξει, χτύπησε κάπου εκεί στον να πω. Εντάξει, στο γλουτό. Στο γλουτό. Ναι. Βλέπω αυτά τα ξέρεις καλά. Καλά πλάκα κάνεις. Είσαι καλός αυτά. Είμαι ενημερωμένος αυτό. Στην ανατομία τη γυναικεία είσαι καλός. Και στην αντρική. Τι? Και στην αντρική. Στην αντρική. Φυσικά, ρε φίλε. Τι ήταν αυτό, τι βόμβα ήταν αυτή. Ποια βόμβα, ρε φίλε. Δηλαδή, ανατομία, δηλαδή που να ξέρουμε δηλαδή που βρίσκονται. Στην γυναικεία πρέπει να ξέρουμε. Τα σημεία. Καλά, πλάκα κάνεις. Και ολίτιδα. Δεν μπορώ να ξέρω δηλαδή το κορμί μου, το σώμα μου. Αυτό είναι άλλο. Που βρίσκεται. Έτσι, όπως το έπεσε, ακούσει και λίγο άσχημα, να σου πω την αλήθεια. Αν θες να με παρασύρεις για να. Ακούσει και λίγο άσχημα. Για να πεις ότι ξέρω καλύτερα τι. Αυτό είναι μια ωραία τέτοια. Μια ωραία συστόρα που μου δίνεις. Δηλαδή περιμένω την κουρουμπίλια στο Χαριλάου. Δεν λέμε ότι θα γίνει και κάτι. Να παίξει ένα μάτς, ας πούμε. Θα έχει έτσι λίγο ενδιαφέρον, δεν νομίζεις? Ναι, θα έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν νομίζω να τη δεις εκεί πέρα. Γιατί, ρε? Δεν σιγά μην έρθει τώρα η κοπέλα εκεί πέρα μέσα. Άμα την ορίσουν, τι θα πει. Ορισμός δεν είναι. Άμα την ορίσουν, καλά, αλλά άμα την ορμήσουν, να δούμε τι θα γίνει. Σαγκόμενα πάντως λέει, έτσι. Σαγκόμενα λέει. Δεν σε αναγνωρίζω. Δηλαδή, κάνεις παρέα με τον Μπουγάτσα και έχεις γίνει μεγάλο γαϊδούρι. Σαν σαν θηλυκό, σαν γυναικεία. Σαν γυναικεία παρουσία, έλα, ρε φίλε. Γκόμενα, δηλαδή. Πού είσαι, ρε φίλε, στους αμπελόκηπες εκεί, στου Μαου Μαου, που είπε και το συνεταιράκι σου ο Μελισανίδης φέτος. Καλά, ρε, το συνεταιράκι μου ο Μελισανίδης. Ναι. Αλήθεια, με αυτή τώρα που είπε το συνεταιράκι μου ο Μελισανίδης. Στο πώς λέγονταν αυτό το ξενοδοχείο, Sofitel, Novitel, πώς λέγονταν στην Αθήνα. Τι φάγανε αυτοί, μου ρώτησε ένας φίλος, ο Μαρινάκης λέει με τον, τον Ιβάν, τι φάγανε λέει, δεν ξέρει το μενού. Τους είδε ο φίλος. Όχι, δεν ξέρω, ρωτάει, εγώ δεν ρωτάω. Τους είδε. Εσύ είδες το Μελισανίδη με τον Καρυπίδη. Ο φίλος που κάνει την ερώτηση. Ναι. Είδε τον Μελισανίδη. Εσύ ήρθε και από πού είδες τον Άρη και την Άγκλαντ. Εντάξει, παίκτη σας έδωσε, φίλε. Δεν μας έδωσε, ελεύθερος είναι ο παίκτης, είναι ιδιοκτησία, 30%, 40%. Εσείς όταν, αν δεν ξέρω πόσους δώσατε, ας πούμε, και παίρνετε ποσοστό μεταπώλησης, συνδιοκτησία δεν είναι? Βεβαίως. Απλά η διαφορά μας είναι ότι πάει σε ευρωπαϊκή ομάδα, δεν πάει σε ελληνική ομάδα. Τι να κάνουμε. Δηλαδή το Λούκας που το δώσαμε και πήραμε 6 εκατομμύρια ευρώ μεταπώληση. Τη χρονιά που δεν έκανε ο Πάουκ μεταγραφή για φορ, με τον Άγιαξ που παίξαμε και με τον Αθανασιάδη που δεν σκόραρε. Εκείνη η χρονιά. Δεν το δώσαμε, ας πούμε, δεν το δώσαμε τον Λούκας στον Παναθηναϊκό. Άρα είμαστε με λίγα λόγια και τη Μπόκα Τζούνιορ σε τέτοιο.
είμαστε υποχείριο και τη Boca Juniors. Έχουμε τον Κολάσο μεδανικό, έτσι. Που ο τέτοιο δεν είναι ιδανικό. Ο ανταγωνισμό. Δηλαδή έτσι όπω το θέτουμε είναι μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στα ελληνικά δομή. Έτσι. Μόλις δηλαδή, έξω δεν μετράει. Δηλαδή, εγώ τώρα, ας πούμε, αν έπαιρνα το φετφατζίδι του Ολυμπιακού, δεν θα μου την έλεγες. Άμα έπαιρνε τη δανεικό, βέβαια θα την έλεγα. Εμείς δεν πήραμε κανένα δανεικό. Άνα, μπράβο. Δεν πήραμε δανεικό. Αυτό είναι το ωραίο. Τέλος πάντων. Ωραία. Το σιόπι τώρα. Με τι γίνεται. Ελεύθερο. Το πληρώσαμε κιόλα. Πληρώσαμε και ελεύθερο. Τον άφησε ελεύθερο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό είχε 14 παίκτε που ήθελε να αφήσει ελεύθερου. Κάποιου του άφησε, κάποιου όχι. Ήταν δύο επιλογέ να κάνει ο Ολυμπιακό. Ή να του κρατήσει και να μην παίζουν δύο χρόνια για να του πληρώνει, ή να του αφήσει ελεύθερου. Απλά ο συνήθω Ολυμπιακό και του ελεύθερου που του αφήνει, ξέρουν πιο μπροστά έχουν συμφωνήσει δηλαδή, που θα πάνε. Δηλαδή. Πάνε σε δικέ του ομάδε. Δηλαδή τρέγια μου, Δηλαδή τρέγια μου, άρα δηλαδή εσύ, όφη. Ο Πανιώνιο είχε φέτο, είχε πέρσι. Τέλο πάντων. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ομάδε που έδινε πέρσι και φέτο. Δανεικού είναι να πούμε ότι είναι δικέ ομάδε, έτσι. Όχι, δεν ισχύει πάντα. Μιλάμε για μια ομάδα. Α, ισχύει μόνο για τον Άρη. Ό,τι είναι για τον Πάοκ δεν ισχύει. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει ανελειπή συμμετοχή από τότε που δημιουργήθηκε η πρώτη εθνική κατηγορία. Αυτό τι να πάνε. Μιλάμε για την άλλη πλευρά, για μια ομάδα η οποία μπορεί να τη χαρακτηρίσει και νεοφώτιση τη δική σου. Νεοφώτιση είναι όταν ανεβαίνει πρώτη φορά. Αυτό απάντησε σε αυτό που λέω. Η οποία επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία και όλα τα μεγάλα. Μπράβο, ναι, να τα λέμε αυτό. Και όλα τα μεγαλοκοράκια ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι προσπαθούν να κάνουν συμμαχίες. Σε αυτή λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της συμμαχίας λοιπόν, εγώ λέω ότι ο Άρης έχει πάει με την πλευρά της ΣΑΕ και τον Ολυμπιακό. Εσύ πες ότι. Εσύ ο Πόκ με ποιον πλευρά. Εσύ πες ότι δεν έχει πάει. Δεν έχει πάει. Ο Άρης είναι μόνος του άρμα, δεν χρειάζεται να πει κανένα άρμα. Οπότε κινείται μόνος. Θα το δούμε. Γιατί και τότε με τον Παναθηναϊκό σας τα λέγαμε. Ναι. Που είχατε γενικό αρχηγό τον κύριο Κόντι. Και αυτό πήραμε τον τελικό στο ΑΚΑ. Ο οποίος κύριος Κόντις. Και αυτό τον πήραμε τον τελικό στο ΑΚΑ. Ο οποίος κύριος Κόντις έπαιρνε ανελιπώς εκατοντάδες διαρκεία στα VIP κάθε χρόνο του Παναθηναϊκού. Όχι, όταν ήταν γενικός αρχηγός στον Άρη. Μήπως τον πέρασε με τον Τσοχατζόπουλο, λέω. Τσοχατζόπουλος τιμωρήθηκε, πήγε φυλακή. Τιμωρήθηκε, ρε φίλε, τιμωρήθηκε. Λυπάμαι. Έμπαινε, έβγαινε ο άνθρωπος μέσα. Καλά να είναι. Από την, καλή του ώρα. Από τη φυλακή έπαιρνε διάρκεια. Εγώ φέτος έχει διάρκεια στον Πάοκ. Κοίταξε, ο Πάοκ δεν είναι. Απάντως γαϊδουριά αυτό ήταν. Σου πω τώρα κάτι. Τάσο γαϊδουριά τώρα. Δεν έχει ανάγκη. Τόσα διαρκέ πήρε ο άνθρωπος. Δώσε τον ένα διαρκέ. Αυτά τώρα τα χίλια που δίνεται στους ανέργους. Δώσε ένα και τον Τζογατζόπουλο. Δεν ήταν καλό παιδί. Γιατί? Γιατί εθεάθη σε κόκκινα. Λιμέρια. Λιμέρια και τα λοιπά. Είδα μια φωτογραφία. Ναι, έδωσε δικαιώματα, α πούμε, κατάλαβε. Είδα μια φωτογραφία. Αλλά τώρα τι πιστεύει, ότι ο Πάουκ είχε ανάγκη τα διαρκεία του Τσουγατζόπουλου? Όχι, απλά λέω ότι έπαιρνε, έβγαινε ότι έπαιρνε 1200-1300. Δεν έχει πολλά. Δεν έπαιρνε και 20.000. Ναι, πάντως γιατί μιλούσαμε με τον Γιάννη Κόντι και μου πα άλλο την κουβέντα. Ναι, καλό είναι, μου αρέσει αυτό εδώ που γίνεται. Αλλά είμαι καμίλα, δεν ξεχνώ. Είσαι καμίλα. Καμίλα, ρε φίλε. Είσαι μια καμίλα που τρώει μήλα. Ναι, και αυτό. Αυτό που θέλω να το πω, θα το πω. Πες το, ρε. Ζάχορα, ξέρεις, δεν υπάρχει. Πες, ήμασταν υποχείριο του Παναθηναϊκού, αλλά στο τελικό στο ΆΚΑ που ο Παναθηναϊκός έχει 20. Μα αυτό ήθελε, ρε φίλε. Α, τι ήθελε να χάσει. Εφόσον η παραδέχεσαι ότι ήσασταν υποχείριο. Όχι, εσύ το λες, δεν το λέω. Έτσι, εγώ δεν είπα υποχείριο. Έτσι είπες. Εγώ δεν είπα υποχείριο. Τι είπες? Εγώ είπα ότι ο Γιάννης Κόντις ήταν γενικό κουμάντο. Άλλο το εννοείς και να το πω. Εσύ το είπες. Ήταν γενικό κουμάντο στον Άρη πριν πολλά χρόνια. Τώρα έτσι πηγαίνει. Μιλάμε για το 9-10, έτσι. Τον Απόλλωνα. Και πιο νωρί. Εγώ μιλάω για το. Ναι, και πιο νωρί. Αλλά και το 9-10 ήταν. Για πες, για προχώρα. Ο οποίο και σα έχω σε πάρα πολύ χοντρά μέσα οικονομικά. Οικονομικά. Όπως είπες πάρα πολύ σωστά, πήγατε στον τελικό με τον Παναθηναϊκό και αυτός ήταν ο αυτοσκοπός για τον Παναθηναϊκό. Τι να, και να κατακτήσει ο πολυμετοχικός τότε Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Ο καλύτερος Παναθηναϊκός των τελευταίων 20 χρονών τουλάχιστον ήταν εκείνος. Ναι, εγώ λέω ο πολυμετοχικός Παναθηναϊκός. Θα μαθαίνω στο απαριθμό του παιχνιδιού. Λέω εγώ έτσι, ότι χρειάστηκε ομάδες δορυφόρους. Και μία από τις ομάδες δορυφόρους εκείνης της χρονιάς ήταν ο Άρης Θεσσαλονίκης. Άρα. Ο οποίος με σπάθα διαιτητή, το Σπανά, θα θυμάστε όλοι εδώ πέρα μέσα. Έπαιξε όχι για να κερδίσει ο Άρης. Για να χάσει ο τέτοιος. Έπαιξε για χάρη του Γιάννη Κόντι τότε. Ωραία. Για να πάρει το πρωτάθλημα. Άρα. Ο Παναθηναϊκός Αθηνών. Για να ανακεφαλαιώσω εγώ αυτά που λες. Έτσι λέω εγώ. Ωραία. Ο Άρης με καλό. Γιατί είχε καλή ομάδα τότε. Δεν πιστεύω να μην λες ότι δεν είχε καλή ομάδα. Όχι, είχε αρκετά καλή ομάδα. Αλλά και τότε ο Πάοκ είχε κάνει μετά από χρόνια. Πορεία τρελή πρωταθλητισμού. Γιατί ο Παναθηναϊκός και μόνο ο Παναθηναϊκός ονόματα. Ναι, σου πω και εγώ ονόματα. Ωραία. Από τον Πάο. Ο Παναθηναϊκός ούτε άσε. Όχι άσε. Είχε Κοντρέρας ο Παναθηναϊκός, είχε Γκαρσία. Είχε Βιερίνια, είχε Μουσλίμοβιτς. Τι είχε. Ο Παναθηναϊκός. Ένα Σισέ είχε. Όχι, δεν τα ξεχνά. Ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά είχε τον εν ενεργεία
αρχηγό της Εθνικής Βραζιλίας. Εν ενεργεία. Όχι παλιά. Τον Ζιλμπέρτο Σίλβα. Είχε Σιμάο. Είχε το δικό στο Σαλμπικίδη, τον Παοξή. Είχε Καραγκούνι. Είχε. Ποιου άλλου. Δεν θυμάμαι. Λέτο. Μα έβαλε και τον Γκολ. Να σε πω κι εγώ. Είχε... Να σου πω κι εγώ από τον Πάουκ. Είχε. Ο Πάουκ είχε. Κοντρέρας. Κοντρέρας. Τι Κοντρέρας. Ναι. Καλό παίκτη. Βιερίνια. Ό,τι καλύτερο υπήρχε η καψούρα του Μαρινάκη. Η καψούρα του Μαρινάκη που δεν μπόρεσε ποτέ να το κατεβάσει στο λιμάνι. Ωραία. Έτσι δεν είναι. Συγγνώμη. Γκαρσία. Παύλο Γκαρσία. Ναι. Μην τρελαθούμε. Έτσι. Εντάξει, αθρακόρυχος. Μουσλίμοβιτς. Ναι. Είχα Ίβιτς. Είχα Βιτόλο. Ο Βιτόλο που έπρεπε να απελαθεί από την Ελλάδα. Δεν έχει σημασία τι έπρεπε, ρε φίλε. Τα λέγαν κάποιοι. Ναι, επειδή μου είπε παίκτες, έτσι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είχε καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός με ονόματα. Ίσως ένα-δύο ονόματα να ήταν πιο ήχηρα από αυτά που είχε. Αλλά και ο Πάκου είχε τεράστια ποιότητα. Άλλο θέλω να σου πω τώρα για καταλήξει πάνω σε αυτό που είπες. Είχα και καρπουζάρε, φίλε. Ναι, το καρπουζά που το βάζεις. Ναι, καλός προπονητής. Με καφέ μπουφάν. Με καφέ δερμάτινο, ρε φίλε. Είχε νόμπλια, ρε φίλε. Έκανα πορεία πρωταθλητισμού. Νόμπλια, είχε μεγάλο. Ποιον νόμπλια, ρε φίλε. Μεγάλο. Ποιον νόμπλια. Λοιπόν, άρα για να συνοψίσω αυτό που είπες. Ο Άρης με καλή ομάδα και φύλα προσκύμενο στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, έτσι αυτό άφησε να εννοηθεί. Έτσι, αυτό ξέρουν όλοι. Ωραία, αυτό το ξέρουν όλοι. Έχασε τον τελικό. Ένα τελικό που κι αν το είχαν εκείνη τη μέρα ο Παναθηναϊκός, δεν γινόταν και τίποτα. Πώς δεν γίνεται. Τι θα γινόταν. Εσύ δεν λες, εσύ τόσα χρόνια λες ότι οι τίτλοι δεν χαρίζονται. Όχι. Όχι, λέω για τον Παναθηναϊκό. Δεν για τον Παναθηναϊκό. Σε οδήγησε εκεί που ήθελε. Γιατί ήσουν δική του ομάδα και σου πήρε και το κύπελλο. Σου λέω, κέρδιζε ο Άρης εκείνη τη μέρα. Θα πήγαινε την άλλη μέρα ο Παναθηναϊκός. Στο, δεν θυμάμαι, στο προπονητικό του κέντρο να κάνουν φασαρία οι Παναθηναϊκοί. Όχι. Όχι. Όχι, βέβαια. Ωραία. Δεν νομίζω να γινόταν αυτό. Αυτό. Αλλά εσύ όμως με ομάδα χειρότερη του Άρη, αναλογικά λέμε, δεν είναι ίδιες χρονιές, κέρδισε τον Ολυμπιακό που ήταν αχτύπητος εκείνη τη χρονιά 4-2 στη Φιλαδέλφια. Έτσι. Το 2001. Ναι. Εκείνο, δηλαδή θέλω να σου πω, αλλά εσύ ήσουν αντίθετος, ήσουν κατά του Ολυμπιακού. Δηλαδή κόντρα στο τέτοιο, με χειρότερη ομάδα τον κέρδισες όμως. Εγώ που ήμουν φίλο προσκύμενο στον Παναθηναϊκό έχασα. Χειρότερη ομάδα, φίλε, κανένα δυο παίχτες. Συγγνώμη λίγο που λες χειρότερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, να σου πω δεν θυμάμαι. Από τον Ολυμπιακό είχε χειρότερη από τον Άρη. Ναι, να σε θυμίσω όμως ότι εκείνη τη χρονιά που λες ότι είχα χειρότερη ομάδα, κανένα δυο παίχτες του έκανε μεταγραφάρες ο Ολυμπιακός την άλλη χρονιά. Καφέ, οκά κτλ. Επειδή είχα χειρότερη ομάδα όπως λες. Πάλι κατά λάθος είναι γι' αυτό. Άντε πάλι. Κάτσε, ρε φίλε, μου λες είχα χειρότερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Δύο μέτρα δεν ήταν πολύ. Πόσο. Του Μπορμπόκη, το δεύτερο είναι 2 μέτρα offside. Με Καζναφέρη διαιτητή ήταν, να θυμάσαι. Ναι, λάθος. Εγώ λέω ανθρώπινο λάθος. Δεν λέω ανθρώπινο λάθος. Λέω ο Καζναφέρης είναι ανθρώπινο λάθος. Στο Καφτατζόγλου δεν έκανε ο άνθρωπος. Εσύ που είδες offside, φίλε του Μπορμπόκη, στο δεύτερο. Το δεύτερο γκολ. 2 μέτρα offside. Το βάλω στο. Βάλω το, μην το βάλεις, γιατί. Και το άλλο που είπαμε στην Μαρμίτα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό που λες. Αυτό πλάκα κάνει. Ναι, σοβαρά σου. Μην το πεις έξω. Σοβαρά σου μιλάω. Μην το πεις. Μήπως ήταν και το Γιουριάδη. Όχι, όχι. Το δεύτερο. Το 2003 στην Τούμπα, Πάοκ κάνει τελικό. Άκουσα, άκουσα. Μου μπορείτε και εκείνο ψάχνει. Θα σπάξω. Το δεύτερο γκολ του Πάοκ σουτάρει κάποιο από το καρουμπαλάκι. Ο Εγκομίτης νομίζω. Όχι, το πρώτο δεν βάζει ο Εγκομίτης. Δεν θυμάμαι. Το σουτ. Το σουτ. Το δεύτερο κάνει ο Εγκομίτης το σουτ. Ωραία. Το σουτ όταν γίνεται. Άμα δεν μιλάμε για offside, μιλάμε για 2 μέτρα offside. Θα δεν το μιλάμε... βάλω το δόντιο. Βάλω το δόντιο, θα χάσει. Εντάξει, ρε φίλε, αλλά πρώτη φορά τα ακούω τώρα αυτό που. Θα είσαι στο γήπεδο, δεν το είδε και από το ξέρω. Ναι, μπορεί. Τι έχουμε τώρα εμεί. Ήμουνα σε πελάγη ευτυχία, ρε φίλε. Σε πελάγη. Ναι, να σου πω κάτι. Για πε. Ήταν εκείνο ο τίτλο το 2001. Ναι, στην Γερμανία ήμουν εκείνη τη μέρα. Θυμάμαι. Και τσιμπιόμουν, λέω, δεν γίνεται. Θυμάμαι, τα δάκρυα φτάσανε από τη Γερμανία μέχρι τον Εύρο. Κατρακυλούσαν. Τι έκανε. Δηλαδή, είσαι στο τελικό ρετρέ για Παναθηναϊκό Άρη, με ποιον ήσουν ρετρέ για να μα τρελάνει. Εγώ. Ναι, στο Άκα, στο Παναθηναϊκό Άρη, με ποιον ήσουν. Δεν μου πάει καλή να το πω, αλλά δεν ήθελα να κερδίσει ο Άρης. Περιέργως, δηλαδή όλοι. Δεν μου πάει καρδιά να πω ότι. Όλοι πέθασαν ότι ήθελαν να κερδίσει ο Άρης. Επειδή αντίπαλό σου ήταν ο Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν τον Παναθηναϊκό, αλλά υποχρεωτικά. Είναι σαλπικίδες, βέβαια. Υποχρεωτικά, ρε φίλε. Όπως ήσουν τώρα εσύ με την Μπενφίκα, έτσι. Καλά, λογικό. Πριν ήσουν με τη Σπάρτακ Μόσχας, πριν με τη Βασιλεία. Όπως και εγώ. Όπως και εγώ τώρα να παίξει. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να πας στο Champions. Δεν κουστάρω, δεν θέλω. Αλλά εκείνη τη χρονιά έφερνα τον πρώτο τίτλο. Της νέας χιλιετίας. Στην πόλη μου. Να σου θυμίσω κάτι πιο παλιό. Στη χώρα μου. Ναι. Τον πρώτο τίτλο. Στην δηλαδή. Συγγνώμη, Ζάχο μου. Έτσι. Κάτσε, γιατί εσείς ικανοί τώρα, είστε και εσύ και οι συνοπαδοί σου να βγείτε να πούμε στις γραμμές και να μου πείτε και εμείς το 1000 μετά Χριστόν,
Όχι το 2000. Είναι, το 1001 μετά Χριστό κατακτήσαμε ένα τίτλο. Δεν αλλά δεν το θυμόμαστε. Άκουσε, ναι. Άλλο το γιατί, γεγονός, ναι, όπως ήταν τα πρωταθλήματα του 28, του 32 και τα λοιπά. Μια χαρά είναι τα πρωταθλήματα, ναι, όλα ναι, μετά. Ναι, το, λίγο πριν τον Κολοκοτρώνη, λίγο μετά τον Κολοκοτρώνη. Πρωταθλήματα 2. Ναι. Να προσπαθείς να. Εγώ λέω ότι προσπαθείς και μπράβο σου, είναι μια τίμια προσπάθεια. Να φτάσει στα πρωταθλήματα τον Άρη. Δεν είναι κακό. Εγώ λέω ότι είναι ντροπή να αναφέρει τα εραστεχνικά πρωταθλήματα. Δεν είναι καθόλου εραστεχνικά. Εραστεχνικά που. Έπαιζε τρέγια εσύ. Εσύ έπαιζε. Φυσικά έπαιζε. Τι έκανα. Τι έπαιζε. Τι έπαιζε από όλο. Εσύ λέω εσύ. Α, εγώ όχι. Δεν τα πω. Εντάξει. Και αυτά, συγγνώμη. Κάποιοι που γεννιούνται τώρα. Δηλαδή το... Τέλος πάντων, δεν θα όχι, πούμε τώρα για αυτά. Αυτός που γεννιούνται τώρα, ναι. Ο Παοξής. Το 85 είδε το πρωτάθλημα. Δεν μετράει τότε. Ναι, ρε φίλε. Το 85 το είδε. Αυτός που δεν γεννήθηκε τώρα. 35, 40. Αυτός που 45... γεννιέται σήμερα. Αυτός που γεννιέται σήμερα, ρε φίλε, ναι. Όχι. Και αυτός που είναι σε υγρή κατάσταση δεν το έχει δει. Α, μπράβο. Άρα. Τέλος πάντων, αφού θέλετε λοιπόν. Ωραία, εγώ το αναγνωρίζω. Να τον αναγνωρίσω, ρε φίλε. Αλλά αφού θέλετε. Αφού δεν θα κρατήσει πρωτάθλημα και δεν τρέπεσαι που το αναφέρεις 2018. Δηλαδή πρόσεξε, σε 10 χρόνια συμπληρώνεις 100 χρόνια από το πρώτο. Ίσα ίσα. Πολύ ωραία. 100 χρόνια. Θα κάνεις επέτειο. Μια χαρά τρέγια. Μια χαρά τρέγια. Όχι γιατί στην επέτειό σου των 100 χρόνων ιστορίας του συλλόγου σου νομίζω σε άλλη κατηγορία. Τι να κάνουμε. Κοίτα τη φωτοβολίδα που στην πετάει, από μέσα την πετάει κάποιο, μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Εγώ λέω Αριανός. Εκεί δεν είναι, δεν ξέρω αν ήταν Αριανός ή Άξης. Ηλίθιος είναι 1000%, ανεγκέφαλος είναι 150.000%. Νομίζω ότι το αλλά δεν ξέρω τι είναι. Βγει ότι είναι ο παδός πάω κάτι. Μη κοινωνολογείς. Αν ξέρεις κάτι, πες το. Έτσι μου είπε κάποιος το πρωί. Και εμένα μου είπε κάποιος το πρωί ότι είναι μπατζανάκης του αυτού. Του Καρυπίδη, ποιον. Ναι, ξέρω εγώ. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Έτσι μου είπε. Έχουμε κάνει μήνυμα. Τρόψε επικοινωνία. Εσύ θα πει. Τρόπος επικοινωνίας. Εσύ θα πεις. Δεύτερη μέρα θα τους πω ναι, εγώ ρε. Πρέπει το να τηλέφωνο το έμαθα πάλι. Φίλε, ήδη έπρεπε να έχεις μάθει. Το τηλέφωνο το ξέρω. Το ωραία. FM κενό το σχόλιο σας, το μήνυμά σας. 54526. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54526. Είδες το ξέρω ρε τρέγια. Μου λάς τρελά. Και τηλέφωνο 287 και 38 όταν ανοίξεις. Παρόλο που έγινες 39, 40 ετών. Αύριο έχω γενέθλια τρέγια. Το ξέρω. Σε πούμε χρόνια πολλά. 40 θα κλείνεις αύριο. Και τα οπτικά φαίνομαι 40, να μην πω. Σταμάτα, εμείς 40 θα λέμε. Όχι. Ανέβηκα μία κλίμακα μετά το 40. Αύριο την ανεβαίνω την καβατζάρω. Μου λες η κλίμακα. Πόσα χρόνια είναι. Δεν ξέρω. Βάλες μία σκάλα δεκαετίας και ανέβα. Τι να κάνουμε. Έχουμε τα άντα, τα ίντα. Έτσι. Τώρα είμαι στα ίντα πάω. Στα πρώτα. Στα πρώτα ίντα. Α, εντάξει, να ξέρω. Εντάξει, δεν μου οπτικά είσαι στα δεύτερα άντα. Οπτικά πώς με βλέπεις. Είσαι στα δεύτερα άντα. Ναι, εντάξει. Οπτικά είσαι 40. Ακόμη κρατάω. 40. Κρατάω. 40, είμαι και fit, δεν είμαι. Μια χαρά με βλέπεις. Κούκλος είσαι. Κούκλος, Κουκλάκι. Μια χαρά. Είσαι και υγιέστατος είσαι. Γιατί προσέχεις τη ζωή σου. Φθού σκόρδα, γερό να σε έχει ο Θεός εδώ πέρα έτσι. Ναι, να τα λέμε όμορφα ωραία. Γιατί εγώ γουστάρω ότι περίμενα δηλαδή τόσα χρόνια ρε παιδί μου να γυρίσεις, να επιστρέψεις, να με δεις να παίρνω πρωτάθλημα, να έχεις παρουσία και εσύ να με δεις να είμαι. Στις ομίλες του Champions League, όλα αυτά τα δεις. Και λέω τώρα, ακούω έτσι από ένα επιστημονικής φαντασίας σενάριο, ρε παιδί μου, Spielberg. Ναι, μία στις 100. Ναι. Δεν λέω πολύ. Ναι. Δηλαδή λέμε τώρα, ας πούμε, και βάσει των εταιριών στοιχημάτων, ο ΠΑΟΚ είναι πρωτοφαβόρη. Έτσι. Μ' ακούς. Έτσι λένε οι book, βέβαια. Ακούω, επειδή φοράω τα γυαλιά. Βέβαια, ναι, έτσι λένε τα στοιχηματζίδες. Ναι, ναι. Βέβαια και πέρσι τον Ολυμπιακό το δίναν πρώτο φαβορή ένα 35. Τώρα τον ΠΑΟΚ. Καμιά φορά πέφτουν έξω τα παιδιά. Ναι, καλά. Ναι, θέλω να πω ότι ό,τι δίνουν δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Αυτό λέω. Λέω, έχει τον ΠΑΟΚ πρώτο φαβορή, δεύτερο έχει την ΑΕΚ, τρίτο έχει τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον μέχρι πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι όπως τα λες. Λέω μία, όχι σε 100, όχι μία στις χίλιες, μία στο εκατομμύριο ρε παιδί μου. Πάρε ο Άρης πρωτάθλημα φέτος. Εγώ θα αυτοκτονήσεις. Θα μονάσω. Τι θα πω, θα πω στον Άγιο. Θα μονάσω. Θα πάω να πρω τον Άγγελο τον Αναστασιάδη, το φίλο μου, θα τον πω, ξέρω εγώ, έχει τα κονέ, τι λέμε πάνω, δεν ξαναέρχομαι εγώ. Ναι, τελείωσα ρε παιδί μου. Ναι. Θα γράψω τι έχω, τι δεν έχω, λίγα πραγματάκια που έχω στα τρία παιδάκια. Στι κορούλε μου, όμορφο ωραία και τη γεια σα κύριε. Παρέτηση από εκεί που δουλεύω. Ο Παπατρέγιας. Ναι, αφήστε με, δεν ξαναέρχομαι ρε παιδί μου. Ο Παπατρέγιας. Ο Πάτερ Τρέγιας. Την ευχή σου. Πάτερ Τρέγιας. Δηλαδή και άμα αφοσιωθώ εγώ σε ό,τι αφοσιώνω, να το κάνω. Ναι, το κάνεις. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει πρωτάθλημα ο Άρης. Ναι. Και εγώ να βρίσκομαι κυκλοφορώ στην πόλη. It's coming home. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάω και θα μονάσω. Ναι, εντάξει. Τελείωσε. Τι να πω, πού να. Και να σου πω καλύτερα. Ναι. Θα γίνω ασκητής. Ο Πάνος ασκητής μη γίνει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, όχι ο σεξολόγος αυτός εδώ, πώς το λένε. Πάνος ασκητής. Ναι, αν μπράβο. Θα γίνω μοναχός, ρε παιδί μου, εντελώς. Θα πάω πάνω σε καμιά σπηλιά
Θα πάρω ξηρά τροφή, τέλος πάντων. Θα δίνω και γαλέτες και τα λοιπά. Αν μπράβο, θα στεγνώσω εντελώς. Μαλλί κοτσίδα, ξέρω εγώ, και θα σου στείλω selfie. Κινητό θα έχω. Δεν γίνεται χωρίς κινητό, να μαθαίνω τι γίνεται εγκόσμια. Πάμε στο διάλειμμα. Δεν έχει διάλειμμα. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Πάμε. Εδώ, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα. Τάσο Στρέγια, Ζάκο Ντρούλινγκ. Εδώ είμαστε. Συντροφιά παρέτσα μαζί σα μέχρι και τι 10. Αρέσει η μουσικούλα. Το πρώτο που έβαλε δεν μου άρεσε. Τώρα αυτό δεν το ξέρω. Αυτό είναι παλιό, ρε Τρέγια. Τι παλιό. Παλιό τραγούδι. Παλιό τραγούδι είναι. Καλά το έχεις. Τι λοιπόν, εδώ θα είμαστε, παιδιά. Αυτή την εβδομάδα. 8-10 θα πάει. Πες τα Ζάχο λίγο. Αυτή την εβδομάδα 8-10. Όλη τη βδομάδα, μέχρι την Παρασκευή φυσικά, μην λέμε όλη τη βδομάδα. Ανοίξτε Σαββατοκύριακο 8 η ώρα και περιμένετε να είμαστε εδώ, δύσκολα. Αλλά από την επόμενη βδομάδα και για όλη τη σεζόν, Δευτέρα, Παρασκευή 10-12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8-10. Και είναι καλό αυτό τουλάχιστον όσον αφορά τη Δευτέρα, γιατί την μεθεπόμενη που ξαναρχίζει το πρωτάθλημα Τρέγια, ναι, ναι. Ο Άρης παίζει 7 η ώρα, άρα θα τελειώσει 9. Mm-hmm. Συνεντεύξεις μουσου του 10 παραδείγματα, δηλαδή όταν θα έρθουμε για εκπομπή. Ναι. Μόλις θα έχει τελειώσει, θα έχουν τελειώσει όλα και θα μπούμε κατευθείαν. Μάλιστα. Εσύ πόσο είπες, έκανες και πρόβλεψη, σε βλέπω πολύ φιλοαριανό Τρέγια. Είπα ρε φίλε. 3-0 είπες. 1-0 είπα. 1-0. 3 είπες ρε εσύ. 1-0 είπα. Το έκοψε. Δεν ακούς καλά, βάλ τα γέλια. Βάλ τα γέλια. Και 1-0 τρεις πόντους δίνει. 1-0 με σφαγή του Λεβαδιακού προβλήματος. Σφαγή, Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι ο Γατούλης θα βοηθήσει φέτος τον Άρη. Δύο αγωνιστικές δεν μας πήγε και πολύ καλά βέβαια η διετσία. Μας ακύρωσε ένα γκολ που εγώ θα πω εντάξει. Στη Λαμία μας εγκύρωσε ένα γκολάκι. Που χθες έκοψε ένα. Ήταν γκολ στη Λαμία. Εντάξει. Ήταν γκολ. Ήταν φαουλτάκι. Δεν το είδα. Δηλαδή στην Αγγλία αυτό θα ήταν κανονικό γκολ. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά είμαστε στην Ελλάδα. Δεν θα στο πω αλλιώς. Στην Τούμπα δεν θα το σφύριζε φάουλ αυτό. Να το δικαιότατα ακύρωσε τον γκολ του Ακπόμ. Ναι, όχι. Ο κύριος κανονικό Καμπούρη, γκολ ήταν. Εντάξει, ούτε 7 μέτρα δεν ήταν. Τα είπαμε, κανονικό ήταν. Ναι, μπράβο, να τα λέμε. Ό,τι βλέπω σφυρίζω. Να κάνω μια ερώτηση. Για κάνε μια ερώτηση. Είμαι σίγουρος, δε φίλε, πώς φύγες. Εύκολη είναι η απάντηση, θα μην. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, τα εισιτήρια. Βλέπω. Τα εισιτήρια θα μας. Καταρχήν θέλω να μου πεις πόσα διαρκείας έχει ο Άρης. Ο Άρης, τελευταία ενημέρωση είναι ότι είχε ξεπεράσει τα 7.500 διαρκείας. Εγώ πιστεύω μέχρι να. Γιατί τώρα έχουμε και 2 εβδομάδες. Να μην πω 10 κεφανό υπερβολικό, σε 9.000 θα φτάσει. Αυτή τη στιγμή έχει γύρω σε 7.000, ας πούμε, έτσι, 7.500. Πάνω από 7.500. 7 θα σου, θες 7, 7. Όχι, ας μας το 7, κάνω. 7, 7, 7. Ρε, το μήνυμο θα. Πόσα πάνω... είναι, ρε, όχι, 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 περίμενε ένα λεπτό, ένα λεπτό. Επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει. Τι λέμε, τι λένε εδώ οι δημοσιογράφοι, δεν είμαι δημοσιογράφος, ούτε εσείς. Νεύρα, αγοράκι μου. Πριν, ας πούμε, 10 μέρες τα 1.800. 2.000 ήταν κάπου. Όχι, ήταν γύρω στα 3.000 και έγινε αυτό το μπαμ με το τέτοιο. Μπράβο, και... λογικό είναι. Και μπράβο. Γραμμέ βέβαια. Τώρα θα πάρουμε βέβαια γραμμέ. Ναι, 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 ναι. Περιμένει λίγο. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Και 3 οκτάρια. Ναι. Ναι. Ρωτάω εγώ τώρα. Ρώτα τι θες, Τρέγια. Βλέπω, ναι, Ζάχο μου. Ναι. Βλέπω λοιπόν εδώ. Ποιο είναι το εισιτήριο. Περισσότερο Ολυμπιακό. Λέει 34.000 είναι σύνολο αυτά που βλέπει. Ναι, ναι, ναι. Α, δεν βλέπω από εδώ. Πού να βλέπω. Ναι, είναι 34.000 εισιτήρια. Πού να δει με ένα κομπιούτερ εδώ. Εδώ πρέπει να μπει ένα κομπιούτερ ακόμα, κύριε Τσαλτίδη, κύριε Ζαγόρα, κύριε υπεύθυνοι εδώ πέρα του σταθμού. Ένα ακόμα κομπιούτερ εδώ θα χρειαστεί. Τι γίνεται. Οπωσδήποτε. Που έλεγε και ο Γκμόχ. Οπωσδήποτε. Ναι. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, σύνολο, βλέπει σύνολο εισιτήρια. Ναι, ξέρω, του Άρη θα πει, ξέρω. Ο Άρη είναι ένα εντός έδρας, έχει 11.610. Λοιπόν. Και 7.000 ναι. Που λες εσύ. 18.600. Πού 18.600, πού 22 που, γράφει, ένα, που ένα, γράφουν ένα, τα κίτρινα. Εγώ σου είπα χθες, εγώ σου είπα είχε κάτι λιγότερο από 20.000, έτσι σου είπα. Δεν θα σου λέω ποτέ παραπάνω, αλλά ούτε λιγότερο. Ναι. Αντικειμενικά εγώ είχε... πόσο είπα. Εγώ είπα αντικειμενικά και 19 με 20. Εγώ είπα 18.000. Δεν πιστεύω να είναι λίγο νούμερο. Και ρωτάω εγώ τώρα. Πρόσεξε με τη Λάρισα, είπε. Ναι, ρωτάω εγώ τώρα. Ρώτα εσύ τώρα. Πήγαν και τα 7.500 διαρκείας του Άρη. Όχι, δηλαδή κανένας δεν έφυγε να πάει για μπάνιο με την οικογένειά του. Όχι, δεν έφυγε. Δεν έφυγε. Και αν έφυγε, το έδωσε. Τους έχει ξεκαρισμένους δηλαδή. Του το έδωσε σε ένα φίλο του να πάει. Α, του το έδωσε ένα φίλο του να πάει. Το ξέρεις. Να σου πω. Δηλαδή άλλοι δεν ήταν διακοπές και είχαν το διαρκείο μαζί. Όχι, όχι. Να σου πω και χθες. Το είπα και χθες, δεν μπορεί να πέρασε έτσι. Δεν κόπηκε κανένα. Εγώ έδειξα το διαρκείο και μπήκα. Δεν μπήκε. Εξάλλου από ό,τι έμαθα. Για να καταλήξω για πάρα το Καφτατζόγλιο δεν έχει. Ναι. Σε κίτρινα ΣΑΕΚ. 18.600. Ο κύριος Αλτίδης γράφει ότι είναι 22.000 και. Εντάξει. Εντάξει, 22.000 και λοιπόν, κύριε Τσαλτίδη, δεν είναι με τίποτα. Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
Ωραία, είχε 19 επίσημη με 20. Επίσημη ενημέρωση από τη Super League έχει 11.670 ευρώ. 19 με 20. Και 7.000 σου βάλω διαρκεία. Πάμε στα 18.600. Πρόσεξε, 19 με 20 όμως ήταν 19 με 20. Όχι να είναι, είναι 12 και να λέμε 18. Εγώ λέω πάλι από τα 7.000-7.500 διαρκεία ότι τα 2.500-2.500 σίγουρα δεν πήγαν. Οπότε βάζω 5.000 και 11. Τρέγια. 16. Άντε να σου βάλω βαριά, ωραία, βαριά 17.000. Για να πάρουμε και το φίλο για να περιμένω και εγώ μία πολύ εύκολη. Ναι. Άσε που έχω πληροφορίες. Μου είπανε. Πάλι πληροφορίες. Μου είπανε ότι στα τουρνικέ. Ναι. Περνούσαν πολλέ φορέ 2-2. Ναι, ναι. Στην Τούπα δεν περνάσε τουρνικέ. Περάσανε. Δεν βγήκε ο φίλο στη δικιά μου κουμπί την Κυριακή τελευταία. Βγήκε πάω ξύ και είπε. 3.000 λέει τουλάχιστον περάσα, λέει βαβά. Στην 4. Ναι, α, γιατί, ναι. Πόσα εισιτήρια είχε με την. Να, εδώ το γράφει. Όχι, και με την Μπενφίκα πόσα είχε. Με την Μπενφίκα. Με την, ναι, πόσα έπεισε. Sold out είχε. Ναι, πόσα εισιτήρια. Sold out είχε, φίλε. 21.000 διαρκεία είχε. Ναι, λέω μπάσκε. Ποιο μάτσι ήταν που δώσατε 16.000 εισιτήρια και 21 τα διαρκεία 37 λίγο μεγαλύτερο πέφτωρο από το γήπεδο. Ναι, μείναν πολύ απ' έξω. Δεν πήγες να δεις. Έλα φίλε, καλησπέρα. Πάμε, πάμε και συγγνώμη στο φίλο. Λίγο φλιαρούμε εμείς. Σιγά, μην τον πω και συγγνώμη. Έλα. Καλησπέρα σας. Όχι, όχι, καλησπέρα σε αυτός. Καλησπέρα στην Ελλάδα. Πού να ξέρω, ο χορταρέας είμαι. Εγώ τον ξέρω όμως. Ηγεσίας. Σόπα, μια φωνή από τα παλιά. Τι κάνεις, ηγεσία. Καλά, άκουσα γνωστές φωνές. Ναι, και είπες να πάρεις. Είδες φως και μπήκες. Να σε καλά. Καλή αρχή. Να σε καλά. Εγώ καλά, από είσαι. Την πλευρά μου, παιδιά, σας πω, κρατήστε τα γκέμια στην ποδοσφαιρική αθλητική πόλη. Mm-hmm. Γιατί, εντάξει, τώρα είναι χαλαρά τα πράγματα και σιγά σιγά θα αρχίσουν να σφίγγουν. Αυτό είπαμε. Οπότε σας δίνεται η τιμή να έχετε ένα μικρόφωνο και από το μικρόφωνο θα πρέπει να... Ναι. Ξέρετε εσείς να διαχειριστείτε. Αλλά δεν είμαστε πιτσιρικάδες. Δεν είμαστε πιτσιρικάδες. Έχει γίνει και το αγροτικό να πούμε τηλεοπτικά εδώ και πέντε. Δεύτερη μέρα δηλαδή προς έκπληξη πολλών και προς απογοήτευση άλλων τόσων. Γιατί περίμεναν ομηρικούς καυγάς κτλ. Εδώ θα υπάρχει αντιπαράθεση, καζούρα ή αυτή, ξέρω εγώ. Κοίταξε με επιχειρήματα όμορφα και ωραία. Πάντα. Και σωστή καθοδήγηση. Για, και σωστή καθοδήγηση και στους με και στους δε, γιατί δεν είμαστε. Για τέτοια είναι κρίμα. Έτσι. Σωστά πας. Πάντα πρέπει να πάμε μπροστά. Για πες τώρα. Όσον αφορά και τον Τρέγια τώρα που λέει για τα εισιτήρια, βάλε και το 1.000.000 και την τηλεθέαση. Α, ναι, αυτό το δεν μας το είπες. Βάλε και το, ρεκόρ βάλε και το 1.000.000. Ναι, βέβαια. Η ΕΡΤ τρίβει τα χεράκια της. Τα τρίβει. Τρίβει τα χεράκια της. Ας φρόντιζε η ΕΡΤ, φίλε, να πάρει τα μάτσε του Champions League με τον πάγκο την Μπεφίκα να είχε να πούμε 12 εκατομμύρια. Ναι, 12 παραπάνω και από τον πληθυσμό της Ελλάδας. Και κάτι εξωγήινο θα το βλέπω τον Πάο. Τι είναι αυτό. Κοίτα, κομματάκι παραπάνω από το 1 εκατομμύριο θα βλέπω. Καλά, ναι. Είναι και η διοργάνωση. Ήταν 1%, εντάξει. Είναι και η διοργάνωση. Τώρα άλλο το ρεφίλε. Άλλο το Champions League. Για να τη Λάρισα. Εντάξει, δεν μπορεί να. Να βλέπουν τώρα Άρης Λάρισα 1.000.000 και... Ναι. Ναι, γιατί τέτοιασαι τώρα να παίρνει τα πάνω το Κούγιας. Πώς δεν είπε ο Τρέγιας ότι καμιά 900.000 ήταν Λαρισαίοι. Πώς είναι κάτι τέτοιο. Α, ναι, αυτό ήθελα να πω και το ξέχασα. Ότι είχε και αρκετούς Λαρισαίους μέσα στα εισιτήρια. Νίκο, σωμάτσε σου, να είσαι. Σωμάτσε σου. Για αυτά τα τουρνικέ, επειδή οι Αριανοί είναι και λίγο αδύνατοι, ξέρει πώ μπαίνουν. 3-4. Κοίταξα. Ηγεσία, δεν είσαι χθεσινό, ούτε κανένα φλόρο είσαι, ούτε κανένα περπατημένο παιδί είσαι. Στα γήπεδα μεγάλωσε. Όπω εγώ παραδέχτηκα, γιατί τα βλέπω μπροστά στα μάτια μου ότι γίνεται έτσι. 18.600 συν 3-4. Εγώ είπα χθε ότι στο Καφτατζόγλιο. Έτσι, ναι. Με τα λίγα που ξέρω από το συγκεκριμένο γήπεδο. Ήταν γύρω στις 17-18.000 σίγουρα. Έτσι, μπορεί να ήταν και παραπάνω. Τους κατέβασε λίγο, σου λέει δεν πήγαν κάποιοι με τα διαρκεία, κατάλαβες. 18.600 όπως λες επίσημα, βάλε και μια. Εγώ απορώ, οι φίλοι του Ηρακλή που το ξέρουν το γήπεδο, το μακουκούλα, δηλαδή. Καλύτερα από την κρεβατοκάμαρά τους. Ναι. Έτσι. Γιατί δεν βγήκανε, άσε που δεν βγήκαν, κρυφτήκαν και στο πέναλτι της ΑΕΚ, έτσι όπως και εσείς κρυφτήκατε στο πέναλτι της ΑΕΚ. Σου είπαμε ρε Τρέγια, δεν ήταν πέναλτι. Εσύ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοπαδί σου, που λυσάξανε, δεν ήταν να βγουν να κράξουν. Γιατί να σου πω και κάτι, και εσένα δεν συμφέρει τώρα που έχει κάνει δύο στα δύο. Για πρώτη θέση είναι η ΑΕΚ μαζί σου. Φυσικά, δεν βγήκε όμως κανείς να κράξει. Δεν είδα εγώ τον Ντρούλινγκ να κάνει καμιά δημόσια ανάρτηση. Για τον ΠΑΟΚ έκανα. Δεν έχει σημασία. Επίσης ήθελα να πω. Να κάνει καμιά δημόσια ανάρτηση και να πει το πέναντι είναι βαβά, η ΑΕΚ πρέπει να είναι από κάτω μας. Άμα ήταν ο ΠΑΟΚ. Μα ούτε για τον ΠΑΟΚ. Άμα ήταν ο ΠΑΟΚ, αεροπλανάκι θα πετούσε. Μα ούτε για τον ΠΑΟΚ έκανα, σου λέω ρε. Έκανε για τον ΠΑΟΚ για το πέναλ του Πρίγιοβιτ. Καλά, εσύ πες ότι για τον ΠΑΟΚ δεν θα κάνει. Θα κάνω αδό συνεχόμενη. Ξεκινήσατε καλά, είσαστε καλό δρόμο. Για λέγε... Επίσης ήθελα να πω σε αυτή την Αργιανή Μαρμίτα λείπει και ο Μπουγατσίνιο και ο Μακουκού.
Άκου, άκου. Μπουγατσίνιο, μακουκού θα του φέρνουμε κάποιε φορέ. Δεν ξέρω ανάλογα τη θέληση των παιδιών. Δεν είμαστε, δεν μπορούμε να του το επιβάλλουμε. Αλλά εντάξει, οι βασικέ και μάλιστα, και μάλιστα, μάλιστα λέμε μέσα σε αυτέ τι δύο εβδομάδε πριν αρχίσει το πρωτάθλημα ξανά. Να τους φέρουμε. Τώρα δεν είναι στο χέρι μας αυτό το πάντως, πράγμα. Πάντως έξυπνη κίνηση του Λιμπερό αυτή που κάνανε. Πολύ έξυπνη. Ναι. Πολύ έξυπνη. Πολύ έξυπνη λες. Βέβαια. Εννοείται. Εννοείται. Όποιος ξέρει καλά να διαχειρίζεται τα πράγματα, έτσι πρέπει να κάνει. Οκ, Νικολή. Θα τα πούμε, εντάξει, φίλε. Από εκεί πέρα, να, πες, να πω, προχώρα. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Ριγεσία. Και όλα θα πάνε καλά και βασικά οι ομάδες μας να ξεφύγουν, έτσι λέει. Σωστά, ο Άρης να τερματίσει. Εγώ από τον Άρη αυτό που περιμένω, ναι, αυτό που περιμένω είναι να πάρει αυτά που έχασε αυτά τα χρόνια που έλειπε. Ναι, εντάξει. Να πάρει αυτά που έχασε. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό τώρα και τα ακούει και ο Τάσος, ναι, λείπει ο Άρης από την Ευρώπη. Λείπουν οι ευρωπαϊκοί βαθμοί του Άρη. Ναι. Διότι αν υπήρχαν οι ευρωπαϊκοί βαθμοί του Άρη, δεν θα έπαιζες δεύτερος. Θα έπαιζε ένα μάζι λιγότερο. Είδα και όταν υπήρχαν οι ευρωπαϊκοί βαθμοί του ΠΑΟΚ, έπαιζε ο Ολυμπιακός κατευθείαν. Άστο ρε για εσύ αυτό, είναι πονεμένη ιστορία. Άκουσε με, οι ευρωπαϊκοί βαθμοί τώρα, από το Πανιόνιο τώρα και τον Αστέρα Τρίπολης και τον άλλον, τον Ατρόμητο, οι οποίοι αποκλείστηκαν τον Ιούλιο, δεν πρόσφεραν τίποτα. Δεν προσέφεραν τίποτα. Καλά, και εσύ δεν έκανε τίποτα τρελέ ευρωπαϊκέ πορείε. Πώ δεν έκανε. Δεν έκανε τίποτα τρελέ ευρωπαϊκέ πορείε. Εγώ λέω χαζά. Πώς λέω χαζά. Πόσα χρόνια έχεις να βγεις Ευρώπη, ρε Γεσία. Στα καλά τότε. Από το 10, ρε φίλε, είμαστε. Τι θες να πούμε. Στα καλά τότε τα χρόνια έκανε καλά. Ναι, έκανε πορεία ο Άρης. Κλείσε, έχει γραμμές. Καλή πορεία. Έγινε. Νίκο, θα τα πούμε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε ακούμε και πιο τακτικά. Τι φωνάρα παλιά από τα παλιά. Από τα παλαιότικες εκπομπές. Και δεν άλλαξε η φωνή του. Είναι ο Γεσίας, γνωστός και μη εξαιρετέρος. Πρέπει να πίνει αυγό στρουθοκάμιλου. Τίποτα. Έλα είναι... φίλε, πάμε στον επόμενο. 23-10-287-888 από το σταθερό σας. 6-9-45-287-38 και από το κινητό σας με χαμηλή χρέωση. Και οι ντροπαλούλιδες και αυτοί που κρυφακούν την εκπομπή. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα. 54, αποστολή στο 54-526. Και εγώ το μάθα, σκέψου. Έλα φίλε, φίλοι, φίλος. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα φίλε, το όνομά σου αν θέλεις να μας λες. Παύλος Αριανός. Παύλος, έλα φίλε, όνομα και ομάδα, φίλε, όνομα και ομάδα. Λοιπόν, γεια σου, Παύλε. Έχω μιλήσει κατά δύο φορές στο Ζαγόρα. Ναι. Βραδινές εκπομπές. Ναι, ναι, ξέρεις. Ναι, ξέρω, γιατί γυρνούσα από έξοδο και μετά από ρετσίνα, μετά από ουίσκι. Εσύ έξω το βράδυ, δεν είναι, αυτά είναι σπάνια φαινόμενα. Έλα, Παύλο. Λοιπόν... θα σας στεναχωρήσω λίγο, Τάσο, θα σου πω δύο-τρία πραγματάκια, ας πούμε. Βασικά, χθες άκουσες καθόλου την εκπομπή του Γιώργου. Όχι, φίλε, όχι. Γιατί ξυπνάω 6 ώρα για τη δουλειά και δεν λίγο έχω την πολυτέλεια να κάτσω. Εσύ τη μεσημεριανή την άκουσες? Ούτε. Ούτε, όχι. Ούτε. Εκεί την ώρα σχολάω, φίλε, πάω, παίρνω το παιδί. Ναι, γιατί σήμερα ανοίξατε λίγο τη συζήτηση περί... Άρη και ΑΕΚ και... λέω, μάλλον δεν μπορεί, δηλαδή, σε όλο... Ναι, πού θες να καταλήξεις, παίρνεις. Πού θες να καταλήξεις, ναι, έγινε ένας χαμός... Στο τι έγινε χαμός? Έγιναν φοβερές αποκαλύψεις χθες το βράδυ. Ότι? Και σήμερα. Από ποιους? Από παοξίδες που τάχουν και σέρνονται, όχι παοξίδες έτσι του κόλου, συγγνώμη δηλαδή για την έκφραση, λοιπόν, οι οποίοι ξεκάθαρα... είπανε και με αποδείξεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι το πιο διαπλεκόμενο σωματείο στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί που τα είπανε? Βεβαίως έχουν ονοματεπώνυμο. Πες μου ένα ονοματεπώνυμο από αυτό που τα είπανε. Θα σε παρακαλέσω μόνο, επειδή δεν είναι η δουλειά. Κοίταξε λίγο, κάνεις μια σοβαρή κατηγορία αυτή τη στιγμή στον αέρα. Δεν την έκανα. Εσύ την κάνεις. Εγώ δεν την άκουσα από άλλον. Εγώ την ακούω από σένα. Και οφείλω. Θα σου πω το όνομά μου. Όχι, δεν θέλω να μου πεις το όνομά σου. Θέλω να μου πεις αυτός που είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι το πιο διαπλεκόμενο σωματείο, πώς ονομάζεται και να φέρει τις αποδείξεις. Λοιπόν, γιατί άμα πάει, άκουσε με λίγο, άμα πάει η νομική υπηρεσία, της πάει ΠΑΟΚ και σε σένα που το λες τώρα. Και στον κύριο το συγκεκριμένο και τον πει, έλα εδώ, ρε φίλε. Ωραία, όμορφα και ωραία. Βγαίνεις δημόσια και τα λες. Έχεις αποδείξεις? Όχι. Ωραία. Λοιπόν. Μήνυση τον κύριο για δυσφήμιση του σωματείου της ΠΑΕ. Και πάνε στο δικαστήριο τα πεις. Ξέρεις πώς θα μπλέξεις. Να την έχει κάνει ήδη. Στα καλά καθούμενα. Θα έπρεπε να την έχει κάνει ήδη την μήνυση ο ΠΑΟΚ. Ναι, αν την έχει ακούσει κάποιος. Συγκεκριμένον άνθρωπο. Εσύ πιστεύεις.
χιλιάδες κόσμος, δύο φορές. Ωραία, πώς τον λέει τον κύριο αυτόν. Άφησε με ένα λεπτάκι να τελειώσω. Ένα λεπτάκι να τελειώσω και θα σου πω τα πάντα. Λοιπόν, και όχι απλά το είπε, το έβαλε σε επανάληψη ο Γιώργος Ζαγόρας. Ναι. Σήμερα το μεσημέρι. Ωραία, καλά έκανε. Δουλειά γιατί του Γιώργου είναι αυτή. Να ένα τηλέφωνο αφού κλείσουμε το Γιώργο να το ρωτήσεις. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, τη βάζει ο Γιώργος. Ούτε τα άκουσα εγώ από τον Γιώργο. Ο Γιώργος κάνει τη δουλειά του και, καλά, και την κάνει και καλά. Έτσι. Βρε αγάπη μου, στο ίδιο μέσο δεν γίνεται. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε, το ότι είμαστε στο ίδιο μέσο. Πάτα ένα φρένο λίγο. Το ότι είμαστε στο ίδιο μέσο δεν σημαίνει ότι πρέπει εγώ να συμφωνώ με τον Γιώργο τον Ζαγόρα. Ούτε πρέπει να συμφωνώ εγώ με τον Χρήσταρο του Τζαλτίδη, ας πούμε, ούτε με τον Τρούλικ. Ο καθένας έχει το πιστεύω του, τις ιδέες του και τις πληροφορίες του. Και εγώ ρωτάω λοιπόν. Πάτα ένα φρένο, δεν θυμώνω. Μιλάμε. Όχι, δεν προσπαθώ να σε θυμώσω. Έκανες μία καταγγελία. Πώς είναι το όνομά σου, ονοματεπώνυμο πες μας. Παύλος Πατρώνης. Σταύρος Πατρώνης, λοιπόν, ο κύριος Σταύρος Πατρώνης. Παύλος Πατρώνης λέει αυτή τη στιγμή. Παύλος λοιπόν, Πατρώνης δηλώνει ότι βγήκε κάποιος κύριος, τον οποίο ξέρει το ονοματεπώνυμό του, έτσι μου λες, και είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι το πιο διαπλεκόμενο σωματείο. Το ονοματεπώνυμό του άνθρωπο. Πώς το λένε αυτόν τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον λένε Γιώργο. Το άλλο και του. Και το επίθετό του. Ναι. Επειδή ήθελα να τον προστατεύσει ο Ζαγόρας, ενώ εγώ δεν φοβάμαι να πω το επιθετό μου. Μάλιστα. Δεν το είπε στον αέρα. Okay. Εντάξει. Okay. Άρα ένας Γιώργος βγήκε και τα είπε. Ναι. Εσύ βγαίνεις και λες προς τιμή σου το ονοματεπώνυμό σου. Έτσι, προς τιμή σου. Εγώ τον λέω επειδή. Ναι, και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σωστά. Να με καλέσει ΠΑΕΠΑ. Σωστά. Και να πω που το άκουσα. Σωστά. Άρα ένας Γιώργος, Γιώργος βγήκε στον άλλον Γιώργο και είπε αυτά που είπε ένας Γιώργος. Μπράβο. Μπράβο. Εντάξει, ακούστηκε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Γιατί? Στον επόμενο. 7 λεπτά μιλάμε, έτσι. Έχει πώς γραμμές. Σου είπε ότι άκουσε κάτι στην εκπομπή τη βραδινή. Ωραία, και εγώ το δέχτηκα και λέω στο φινάλε ότι λέει ο φίλος ένας Γιώργος είπε ότι ο ΠΑΟΚ. Προφανώς, λέω εγώ πριν πάμε. Ναι, ένας Γιώργος όμως που μας είπε ότι είναι ΠΑΟΞής με κάκαλα, λέει. Εγώ αφιβάλλω τον ξέρει αυτό ο Γιώργος. Προφανώς. Ο Παύλος. Αφιβάλλω τον ξέρει προσωπικά. Θα τον ξέρει ο Γιώργος. Ναι, αλλά έτσι όπως το λέει, δημιουργεί εικόνα ότι βγήκε ένας επώνυμος ΠΑΟΞής και είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι το πιο διαπλεκόμενο σωματείο. Ένας Γιώργος. Λοιπόν, αυτά είναι αστεία που ακούμε, έτσι. Με ένας Γιώργος. Και εγώ ένας Γιάννης μπορώ να σου πω ότι είπε 5-10 πράγματα για σένα. Για τη δουλειά σου. Για το ποιόν σου, γιατί τι κάνει παρασποδίες και οικονομικές ατασταλίες. Ένας Γιάννης, έτσι μου είπε. Ναι, στο κάτω-κάτω, ότι έχει υποθεί σε κάποια άλλη εκπομπή, δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς. Ο Γιώργος Ζαγόρας δημοσιογράφος είναι και φταίνει. Εγώ δεν λέω για τον εκπομπή σου έχει και σίγουρα ξέρει ποιος είναι ο καθένας. Καθένας κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Όχι, μα δεν μπορεί να βγαίνει. Δεν μπορεί όμως να τον έβγαλε έτσι. Και να λέει όμως ο Παύλος ότι βγήκε κάποιος επώνυμος ΠΑΟΞής με κάκαλα, μου λέει κιόλα. Έτσι το ξέρουμε, λέει κιόλα. Γιατί το ρώτησα, το ξέρει, το ξέρω. Πάμε στο επόμενο. Και μετά μου λέει ένας Γιώργος. Εντάξει, είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Το ότι θέλετε να δημιουργήσετε κλίμα και ότι θέλετε να δημιουργήσετε καταστάσεις στον ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρετε. Πιστέψτε με, δεν θα τα καταφέρετε. Λοιπόν, δεν θα αφήσει κανένας να τα καταφέρετε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, παιδιά. Συγγνώμη. Τον ευρίασες, Παύλο, τον ευρίασες. Γεια σου, Γιώργο. Όχι, δεν με ευρίασε. Θέλει πολλά καρβέλια για να με ευρίασει. Απλά καταγράφουμε αυτά που ακούμε και πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Αλλά αυτή η απάντηση που πρέπει να δώσουμε πρέπει να είναι και αληθινή. Ένας Γιώργος. Πάμε. Έλα, πώς είπαμε, εσύ ποιος είσαι? Ο Γιώργος. Άλλος Γιώργος είναι αυτός. Από Γεννητσά είμαι, παιδιά. Έλα, Γιώργο, ρε Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο, από Γεννητσά. Έλα. Λοιπόν, πολύ ωραία η εκπομπή, παιδιά. Και από χθες πολύ γουστάραμε που σας άκουσα. Να σε καλά, να σε καλά. Από την τηλεόραση. Θέλω να πω για τη φωτοβολίδα, Τάσο, αυτό που έγινε. Ναι, φίλε, ναι. Ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα δεν ξέρω άμα τον έχουν βρει, τι θα κάνει η ΠΑΕ, τέλος πάντων. Είναι υποχρέωση της ΠΑΕ να το βρει. Αλλά εσύ, Τάσο, μπορείς, ας πούμε, να στοιχήσει και μια ζωή τώρα. Καλά, το συζητάμε. Ποιος είναι, ποιος το έκανε και όλα αυτά. Το καταδίκασα, το κατακρίναμε εδώ και με τον Ζάχο. Το άφησα, ναι. Και είναι πράξη γεγονότα. Δεν είναι θέμα ομάδας αυτό. Όποιος και να ήταν, δεν μπορεί να γίνεται τώρα αυτό. Οι οποίες πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βρεθεί, να τιμωρηθεί, να πάει στη δικαιοσύνη να δικαστεί για αυτό που έκανε. Γιατί εκεί που έριξε τη φωτοβολίδα ευθείας βολής, που βλέπουμε έχει παιδάκια μικρά και ανθρώπινες ψυχές. Τάσο, δεν ξέρω, νομίζω λέει δύο έριξε, δεν είμαι σίγουρος. Μία ή δύο έριξε. Μία είδα εγώ. Ναι. Μία είδα εγώ. Γιατί αλλά πρέπει να ταυτοποιηθεί και όλα να δούμε ποιος είναι, έτσι. Καλά, φυσικά. Γιατί βλέπω. Μερικοί λέγανε ότι έριξε δύο, ρε παιδί. Γιώργο και Ζάχο, είδα το βίντεο
Και βλέπω ότι η φωτοβολίδα αυτή της βολής έρχεται μέσα από τον γυμναστικό χώρο, πίσω από το αστροφόρο. Το είδες? Ναι. Εγώ ένα βιντεάκι που είδα σε μέσα από τους οπαδούς του Πανιωνίου, ναι, είδε, το μη σου πω. Μέσα από τον γυμναστικό χώρο έρχεται. Δεν ξέρω, τι να σου πω, Ρετάς, τώρα. Ναι. Να πηγαίνεις στο γήπεδο, κοίτα, και να φοβάσαι για τη ζωή σου τώρα, να μην λέμε. Αυτονόητα πράγματα να μην λέμε τώρα. Δεν είμαστε πιτσιρικάδες, το είπαμε προηγουμένως τώρα. Δεν είναι... Εντάξει, φαντάσου ρε παιδιά να... Και εμείς φανατικοί είμαστε, Γιώργο, και εμείς φανατικοί είμαστε, και εγώ δεν θέλω να πηγαίνει καλά ο ΠΑΟΚ και αυτός θέλει να πηγαίνει καλά ο Άρης, αλλά όχι ρε φίλε, στον εχθρό μου τώρα. Εγώ να ρωτιέμαι το εξής. Στον εχθρό μου να μην πάθει κακό, όχι, αυτό που με μισεί, εγώ δεν λέω να μην πάθει κακό, προς Θεού. Εμείς οι παλαιότεροι, δηλαδή έλεγα, 45 πλάς, έχουμε θρηνήσει τον Πλιώνα στη Λάρισα. Που όταν είχαμε πάει εκδρομή εκεί πέρα κάτω, φύγαμε μεσάνυχτα. Για να μας ψάχνει η αστυνομία. Αυτό το μάτς, ίσως. Κατάλαβες. Έχουμε θρηνήσει άνθρωπο από τέτοια περίπτωση. Αν δεν το ξέρουν οι πιτσιρικάδες. Η απορία μου, ξέρετε ποια είναι. Για πες, πες, γιατί. Κατάλαβες. Αλλά εγώ έχω. Γιώργο, συγγνώμη λίγο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, πες, πες, ακούω. Έχω κι εγώ μια εύλογη απορία. Πώς είναι δυνατόν οι οπαδοί δύο ομάδων, ήταν γύρω σε 3.500 κόσμου, γύρω σε 700 παοξίδες. Από ό,τι λένε όλα τα ρεπορτάζ, όλοι. Και εδώ οι δικοί μας οι ρεπόρτερ και αυτά και τα λοιπά. Καλά και με σπανιόνι. Πήρανε ρετσίνα, πήρανε μπύρες, πήρανε καφέ. Ναι, στην Νέα Σμύρνη όλοι μαζί. Ναι. Ήταν στην Κερκίδα όλοι μαζί. Εντάξει, και ένας βλάκας θα υπάρχει. Δεν έτσι. Είναι. Πώς, δεν επειδή έγινε το παραμικρό. Πώς είναι δυνατό ρε παιδιά στα καλά καθούμενα. Ας τον πιάσουν και να δούμε ποιος είναι. Ναι, έτσι, για τώρα, εγώ για ρωτάω. Γι' αυτό λέω να βρεθεί και να ταυτοποιηθεί. Να δούμε, ναι, για να ακούσουμε το φίλο. Η απορία μου, ρε παιδιά, είναι ότι αφού τον βλέπεις. Πώς είναι γύρω σου, γύρω σου λες, ναι, ναι. Μα φάνηκε ότι ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, λέμε, ρε φίλε. Δεν το ξέρω τώρα, σίγουρα έτσι. Δεν το ξέρω πώς έγινε, αλλά. Ναι, και εγώ δεν το ξέρω. Τι να πω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να πάρω θέση, δεν ήμουν εκεί. Πάντως, μακάρι να το πιάσουν και να μην ξαναπατήσει το γήπεδο. Δεν το συζητάμε. Το να πατήσει το γήπεδο, φίλε, είναι το. Το να πατήσει το γήπεδο είναι το λιγότερο αυτό που λες. Δηλαδή, δεν έχει σημασία, ρε παιδιά, τώρα τι ομάδα είσαι, αλλά αυτό είναι. Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Τραγικό. Δεν ξέρω, αλλά πάντως πάντα εδώ το τελευταίο καιρό πάντα πριν παίξουμε με την ΑΕΚ, όλο και κάτι θα γίνει. Ναι, μα θα πέσει καμιά σερβιέτα στον Όσκαρ και θα κάνει τον πεθαμένο να βάλει το κολάρο σαν τον Κατσιαμπή στο game over. Μία αγωνιστική εδώ. Μία αγωνιστική. Τι μία αγωνιστική. Και κάτι τελευταίο. Τρεις βαθμούς έχασες. Έλα. Όχι, δεν νομίζω ρε παιδιά ότι είναι λύση αυτό που λένε ότι μπορεί η ΠΑΕ να απαγορεύσει τους οπαδούς να πηγαίνουν στα γήπεδα. Δηλαδή δεν είναι κόβει. Να απαγορεύσει η ΠΑΕ, τι να κάνει η ΠΑΕ, φίλε, οποιαδήποτε ΠΑΕ. Λένε ότι α πούμε μπορείτε παιδί μου να μην ξαναδώσουν τις εισιτήρες στους οπαδούς του ΠΑΟΚ σε άλλο αγώνα. Αυτό όμως δεν είναι λύση. Δηλαδή να απομονώνουμε τους οπαδούς. Το θέμα είναι να πιάσουμε τους στέκτες και όχι να απομονώνουμε τους οπαδούς από τα γήπεδα. Φίλε, τώρα μιλάμε τώρα λίγο για να το κλείσουμε έτσι. Μιλάμε για ένα αστείο πρωτάθλημα με αστείους νόμους, με νόμους που δεν, που δεν ισχύουν. Ισχύουν μόνο για τους δυνατούς και για τους αδύνατους δεν ισχύουν. Και εσύ αυτό που λες είναι σωστό, αλλά θέλει πολλή δουλειά για να γίνει. Θέλει πάρα πολλή δουλειά. Έτσι, όταν η κοινωνία. Τι είναι το ποδόσφαιρο. Καθρέφτης κοινωνίας. Όταν είμαστε ο ένας να φάει τον διπλανό του, μην μπαίνεις σε καθαρό ποδόσφαιρο και τέτοια. Έτσι δεν είναι. Οπότε μην και ομάδες πρέπει να δεν πάρουν και να ρίσκα. Αυτό το πράγμα. Γιατί νομίζω ότι φοβούνται λίγο τι ομάδες να τα βάλουν οι οπαδούς. Ναι. Ενώ πρέπει να γίνει. Όχι, αυτό τι να φοβηθείς, ρε φίλε. Αυτό δηλαδή σε αυτόν τον άνθρωπο που παραλίγο να πάρει και καμιά ζωή. Να πούμε, λοιπόν, έχουμε γραμμές. Δεν υπάρχει φόβο. Έχουμε... Όχι, αφού 9 και είναι. 9 και είναι. Τι γραμμές. Πέσανε. Έγινε. Εντάξει, να σε καλά, να σε καλά. Έγινε, δεν είναι θέμα φόβου πάντως. Δεν υπάρχει κανένας φόβος σε καμιά ΠΑΕ, σε ένα τέτοιο φίλαθλο, όχι να τον εξωστρακίσει από την ομάδα, να έχει ποινικές κυρώσεις. Τι θα πει. Να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Ποινικές κυρώσεις να τιμωρηθεί παραδειγματικά από όποια πλευρά Τάσο, άμα δεν πάει στο γήπεδο, τώρα θα έλεγα κάτι. Σκοπός δεν είναι να μην πάει στο γήπεδο. Αυτός μπορεί να έπαιρνε μια ζωή προχθές και μπορεί να πάρει αύριο μια άλλη ζωή. Φίλε. Ποινικές κυρώσεις να έχει. Ποινικές. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι. Αλλά τιμωρηθεί παραδειγματικά, όχι τιμωρία. Τιμωρία είναι να μην, μπορεί να βγει τιμωρία να μην ξαναπάει στο γήπεδο. Αν είναι παοξή να το λένε όταν ποτέ παίζει. Όχι, τιμωρία είναι να κατηγορηθεί για κάτι για αυτό το που οποίο έκανε. Ξέρει δικαιοσύνη. Για αυτό που έκανε. Ναι, δεν θέλω να το ονομάσω εγώ. Κατάλαβες. Ούτε εμείς θα βάλουμε εσύ, ούτε πλην. Νομικοί δεν είμαστε. Λοιπόν, λέμε το. Διάβασα το μήνυμα, μα θες. Πού να το διαβάσω από εδώ, ρε Τρέγια. Λοιπόν, ναι. Ζάχο, πες του Τασούλη ότι όσο περνάνε οι αγωνιστικές, ο Άρης θα κερδίζει και θα τον πιάσει κρύος υδρότρας. Έβδομη αγωνιστική θα έχουμε 21, πας να πεις μέχρι 21, το 21, ναι, 21 ναι. Πόντους. Ναι. Α, το δύο φορές. Ναι. Είναι ένα σενάριο πιθανό, φίλε, γιατί ο Άρης παίζει το να έχει 21. Τώρα παίζει, είπαμε, με Λιβαδιά, μετά πάει μέσα στα Γιάννενα, που εγώ πιστεύω τα Γιάννενα θα κινδυνεύσουν φέτος, από αυτό που δείχνουμε μέχρι τώρα, έτσι. Μετά
έρχεται εδώ η Τρίπολη, πάμε στον Πανιόν και μετά ο ΠΑΟΚ. Θες απάντηση 8:30. Ας τη δώσω και θα κάνουμε το διάλειμμα. Ναι. Με 21 δεν σώνεσαι. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Πω, τι λες. Αν και πρέπει να κόψω ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι από τους Sticks, το Mr. Roboto, να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Τρόποι επικοινωνίας 2310-287-888. Καλά το είπατε, γεια. Έτσι και για τους ντροπαλούλιδες, για τα μηνύματά σας, FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-526. Αυτό είναι κομματάρα που ακούμε. Κομματάρα είναι. Ναι, είναι επικό. Έτοιμο να παραγγείλω σουμάδα κατά κουζινού ήμουν. Καλά, εντάξει, είσαι. Σε καμιά ρίτα σακελαρίου. Ναι, ρε φίλε. Ναι, τι πλάκα κάνει, κανένα Χριστόδουλο. Πάμε στους φίλους, περιμένουμε όμως. Έλα, καλησπέρα. Τάσο. Έλα, φίλε. Έλα, πάλι εγώ είμαι. Ναι, ναι, γεια σου. Τώρα μπορώ να μιλήσω. Δευτερολογία, εσύ, αλλά μίλα. Ναι. Ο σκοπός μου, δευτερολογώ, γιατί με έκλεισε. Σε έκλεισα γιατί μιλούσε 6 λεπτά, ρε φίλε, και είχε 3 γραμμές. Παλικάρι μου, δεν μιλούσα εγώ 6 λεπτά. Εσύ μπορεί να τα μιλήσει. Δεν μ' άφησε να μιλήσω. Άσε να πει τώρα. Εντάξει. Έλα, φίλε. Δεν σ' άφησα να μιλήσει, μάλιστα. Μόνο μου δηλαδή τα έλεγα. Όλα αυτά ξεκινήσανε διότι, και αν κάνω λάθος και ο Ζάχος είναι δίπλα, υπονόησες ότι ο Άρης είναι αγκαλίστα με την ΑΕΚ. Ναι. Και εκεί επάνω συνεχίζει ο Ζάχος και λέει και στο Σόφιτελ τι έγινε. Στο... Γι' αυτό πήρα το θάρρος το... να βγω. Το ξενοδοχείο αυτό που συναντήθηκαν. Ναι. Φαίνεται ότι συναντήθηκαν. Ναι, 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 ναι. Φαίνεται ναι. ότι συναντήθηκαν μέσω κάποιου δημοσιογράφου ναι, της πόλης. Ναι. Και του Θωμαίδη και του Τριανταφυλόπουλου ότι συναντήθηκαν και τα είπαν οι δύο άσπρων διεχθροί. Έτσι λένε οι δημοσιογράφοι. Ναι. Ναι. Έτσι λένε οι δημοσιογράφοι. Να χαρώ εγώ. Και εμείς αναπαράγουμε αυτά που λένε οι δημοσιογράφοι. Mm-hmm. Και εσύ είπες ότι ο Άρης είναι αγκαλίτσα με την άκρη. Το είπες ή δεν το είπες. Φυσικά. Το υπονόησες. Φυσικά. Το υπονόησες. Και πήρε απάντηση βέβαια. Φυσικά βέβαια. Ναι. Λοιπόν, εκεί επάνω βγήκα εγώ ναι. και σύμφωνα με αυτά που είπε αυτός ο οπαδός του ΠΑΟΚ, που είναι σίγουρο οπαδός του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον γι' αυτό είναι όλοι σίγουροι. Σίγουρος είναι μόνο η εφορία και ο θάνατος, φιλαράκι. Τέλος πάντων, εσύ λες ότι δεν είναι. Ναι. Τέλος πάντων. Γιατί και εγώ να σου πω λίγο κάτι. Επειδή κάναμε, φυσικά ακούγεσαι και ακούγομαι. Επειδή κάναμε πολλά χρόνια με τον Ζάχο τηλεοπτικές εκπομπές, ξέρεις πόσο μου έπαιρναν το παίζανε παοξίδες, τους ρωτούσα την 11η του ΠΑΟ και δεν την ξέραν. Πάμε παρακάτω τώρα. Εντάξει, προχώρα. Διαφωνώ. Διαφωνώ, τα έχω ακούσει και εγώ. Παρακάτω. Λοιπόν, επειδή βλέπω όμως ότι σε πειράζει αυτό το θέμα και δεν θα με αφήσει να πω έτσι όπως θα θέλω αυτά που θέλω να πω. Θα το κόψω εδώ, εντάξει, γιατί ξέρω ότι είναι ένα ευαίσθητο σημείο και δεν έχει να κάνει με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν είμαι, εγώ στη ζωή μου έχω μάθει να είμαι αντικειμενικός. Και αν συνέβαινε αυτό στον Άρη, να ξέρεις, θα είμαι ο πρώτος που θα βγω και θα το πω. Όπως όταν ακούω ότι έχουμε 22.000 κόσμο στο γήπεδο, ενώ δεν έχουμε 22.000 κόσμο στο γήπεδο, εκνευρίζομαι. Μάλιστα. Ξέρω ότι έχουμε 18.000 κόσμο στο γήπεδο. Εντάξει, φίλε, δεν μου αρέσουν τα ψέματα. Άκουσαμε, οι δημοσιογράφοι όλων των ομάδων θα βάλουν και λίγο παραπάνω. Ο σκοπός είναι όμως να μην διπλασιάζεται αυτό το λίγο παραπάνω. Να μην έχει 10.000 και να σου λέει ο άλλος ότι έχει 20. Όταν έχει 18, σου λέει ο άλλος έχει 20. Είχε 19 με 20 τώρα, είπαν 22. Εντάξει, τώρα μεγάλη δουλειά. Να σου κάτι. Πω κάτι και να κλείσουμε αυτό, αν θες. Φυσικά και με πειράζει. Να βγαίνει κάποιος ονόματι, το λένε Γιώργο, Βαγγέλη, Θανάση, Αβεσσαλόμ, δεν ξέρω πώς το λένε. Σου λέει να βγει επώνυμα και να πει. Όχι, άλλο θέλω να τον πω το φίλο του Μπαύλου, που το θεωρώ φίλο μου, έτσι δεν είναι, προς Θεού. Δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω πίσω από ένα ακουστικό, από ένα τηλέφωνο, από ένα μικρόφωνο, ποιος είναι και να πιστεύω τι δηλώνει. Αν δεν το γνωρίζω προσωπικά, συμφωνείς? Συμφωνώ, αλλά να ξέρεις ότι όλα αυτά που υπόθηκαν και έγιναν, ναι. εντάξει, έγιναν στο Λίμπερο, εντάξει, τα ακούσαμε. Ναι, αυτό δεν είναι καμία σχέση. Είπε ο άνθρωπος κάποια ονόματα, ονομάτισε πολλούς ανθρώπους. Γι' αυτό θα ήθελα να το ακούσεις, αν έχεις τη δυνατότητα, για να καταλάβεις. Ποιος είναι αυτός που είχε βγει παλαιότερα και έλεγε για το ΔΕΔΕ και για τα αυτά και τα ξέρω εγώ? Ναι, και είπε και για τον Πατατούδη, είπε και για τον Γούμενο, είπε και κάποια πράγματα τα οποία δηλαδή έχουν λογική, καταλαβαίνεις. Αυτό όμως θέλω να ξέρεις ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να κατακρίνω
τον κόσμο του ΠΑΟΚ για όλα αυτά που γίνανε. Ναι, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να κατακρίνεις, αλλά να σου πω κάτι. Που λένε ότι γίνανε. Α, σου πω τώρα κάτι, οι φίλε. Οι οπαδοί δεν φταίνε σε αυτά, καταλαβαίνεις. Ωραία, ωραίος είσαι. Να σου πω τώρα κάτι και να κλείσουμε. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν η πιο διαπλεκόμενη ομάδα στην Ελλάδα, θα είχε πάρει άλλα 15 πρωταθλήματα και δεν είχε παίξει 5 φορές Champions League. Συμφωνείς? Ξέρεις τι έγινε. Συμφωνείς? Συμφωνώ, απλά έτυχε έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, εντάξει, να ήσουν υποκατοχή. Το καταλαβαίνεις? Μάλιστα. Ήσουν υποκατοχή. Εγώ έτσι κατάλαβα 12 χρόνια. Οκ. Okay. Να είσαι καλά. Εντάξει. Γεια σου Παύλο, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Παύλο. 23-10-287-888. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. Στο φίλο του Μιχάλη τον Παπαθωμά και τον Αλέξανδρο τον Πασιά που για τα καλά τους λόγια τους ευχαριστώ για την εκπομπή. Να είναι καλά, να είναι καλά τα παιδιά και να μας ακούνε εδώ πέρα κάθε μέρα. Για μηνύματα, παιδιά, FM κενό, το σχόλιο σας, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σου Ζάχο, γεια σου Τάσο Εύρη. Να το σου Εύρη. Έλα ρε Εύρη. Γεια σου Εύρη. Τάσο, ο διαπλεκόμενος δεν είναι ότι δεν παίρνει τίποτα, είναι ότι γλιτώνει και από επιβασμούς, έχει κάποια χρέη, κατάλαβες. Οι διαπλεκόμενοι δεν είναι ότι θα έπαιρνε από τα αθλήματα μόνο, είναι και άλλα στη μέση, γενικά μιλάω Ο διαπλεκόμενος δεν είναι μόνο ότι χάνει από τα αθλήματα, είναι και άλλα πράγματα. Λοιπόν. Πάει, άρεσε, πάει κατηγορίες, δεύτερες, τρίτες, γλιτώνει. Ναι, παιδί μου, απ' όλα γλιτώνει. Στάσου, ρε φίλε. Τη χρονιά που ήταν να πέσει εσύ, τα βατζιλίκη δίνει εντολή ο Γατούλης. Ο Γατούλης και πέφτει. Πού πήγαν στο γήπεδο μέσα. Πέφτουν, να πούμε, οι άλλοι για να επιστρέψουν μετά δύο χρόνια. Όπως επιστρέψουν και να τους κάνουν και γήπεδο. Γλιτώνει με αυτόν τον υποβιβασμό και παίρνει τζάμπα ο Γατούλης την ΑΕΧ. Μετά δύο χρόνια. Την παίρνει ή δεν την παίρνει μετά δύο χρόνια. Την ΑΕΧ. Μεταξύ μας τώρα μας ακούνε. Κανείς δεν μας ακούει. Ο Γατούλης είναι χρόνια μπροστά από όλους. Πρόσεξε λίγο. Χρόνια μπροστά είναι. Στο ότι καταφέρνει να κάνει αυτό που θέλει χωρίς να βάζει το χέρι στην τσέπη. Δείχνει μεγάλη επιχειρηματική ευφυΐα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, γιατί μιλάμε για διαπλοκές. Πολλών ορφών. Αν θυμάσαι, δεκαετία 90, ο Γατούρης πήρε τρία συνεχόμενα. Πώς τα πήρε? Τα θυμάσαι πώς τα πήρε? Με μπαλάρα τα πήρε. Τότε η ΑΕΚ είχε ομαδάρα, μην λέμε τώρα. Εσείς τα θυμάστε πώς τα πήρε? Πάτησε επιπτωμάτων. Βίασε διαιτητικά. Ένα καρό ομάδες. Συμφωνώ, αλλά. Ναι, αλλά για τον Ολυμπιακό τα λέμε, για την ΑΕΚ να μην τα λέμε. Για όλα τα λέμε. Απλά τώρα εσύ επειδή πέτσε με την ΑΕΚ αυτό, έχει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ την τριετία εκείνη. Τότε είχε ωραία και είχε καλή ομάδα τότε. Και ο ΠΑΟΚ είχε, ρε παιδιά, το 10 καλή ομάδα, αλλά δεν το πήρε. Εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ πέρυσι είχε ομαδάρα και έπρεπε να το πάρει, γιατί πήρε 71 πόντους στον αγωνιστικό χώρο και δεν το πήρε. Μην μιλάμε για. Να μην έπεφτε το ρολόι. Επειδή μιλάμε για διαπλοκή, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Το ρολό, εντάξει, το ρολό. Γιατί ξέρουμε ποιες είναι διαπλεκόμενες πραγματικά ομάδες και το έχουν αποδείξει. Το ρολό φταίει, είπαμε, άστο. Ναι. Τασό, εγώ δεν θέλω να συνεχίσω το φίλο του προηγούμενου το σχόλιο, αλλά αυτά που είπε και ακούστηκα από επώνυμο, γιατί το ξέρω Ζαγόρας, είναι άμα τα ακούσες. Ναι, ρε φίλε, δεν είναι επώνυμος το Γιώργος, το λένε Γιώργο. Όχι, είναι, να σου πω. Όχι, εγώ επώνυμος, επώνυμος, ξέρεις ποιος είναι? Λέει, ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι επώνυμος. Όχι. Εσύ επώνυμος? Όχι. Όχι. Αλλά έξω με το επώνυμο. Όταν βγαίνεις και μιλάς είναι επώνυμο. Όταν βγαίνεις και μιλάς με το όνομά σου, είσαι επώνυμο. Βγήκε ένας Γιώργος και είπε αυτό και εκείνο. Όταν βγαίνεις και μιλάς σε οποιοδήποτε μέσο δημόσιο με το όνομά σου και υποτίθεται ότι έχει ταυτοποιηθεί αυτό το πράγμα, μιλάς επώνυμο. Το ξέρει ο Γιώργος. Μα και εγώ αυτό διαρωτήθηκα. Δεν είναι δυνατόν να μην. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο. Το Γρηγοριάδης το ξέρεις. Ποιον? Ο Γρηγοριάδης είναι επώνυμος. Ναι. Ναι. Ξέρεις τι είπε σήμερα? Τι είπε? Το άκουσα εγώ δηλαδή. Για πες. Αυτό που έκανε το Βολίδα ήταν επαοξής. Λέει και μην τα κρύβεται. Να τα λέμε όλα, να λέμε αλήθειες. Έτσι είπε σήμερα. Το όνομά του το έδωσε αφού το ξέρει. Επώνυμος το είπε. Ρε Καρτάση. Ότι αυτός που έκανε το Βολίδα ήταν επαοξής. Μα χαρώ εγώ. Εφόσον το ξέρει ο Στέλιος ο Γρηγοριάδης το όνομα, το επώνυμό του. Μπράβο. Γιατί δεν πάει στην αστυνομία να το καταγγείλει? Ρε φίλε, να σου φωτάσω τώρα, μην βάζετε μας τρυπάκι, δεν πήγε. Εγώ σου λέω ότι άκουσα από επώνυμο παοξή. Άντε πάλι. Ναι, εγώ το άκουσα από επώνυμο. Τώρα, αν πήγε ή δεν πήγε, δεν ξέρω εγώ. Σου λέω τι είπε σήμερα. Φίλε,
Και ο Ανδρέας, και ο Γιώργος Παπαδρέου, επώνυμος δεν είναι. Θυμάσαι τι είχε πει πριν μπούμε στο Δουνουτού. Θυμάστε τι είχε πει ο Σιμίτης, τι είχε πει για το χρηματιστήριο. Τι πάει να πει ότι ισχύει. Λοιπόν, εσύ είπες, όποιος πει κάτι να πει με το... Αυτό βγήκε επώνυμα, είναι... Σωστό αυτό που λέει, ρεύρι μου, σωστό ρεύρι μου, αλλά ό,τι θα πει κάποιος επώνυμος δεν πρέπει να πει ότι ισχύει κιόλα. Νομίζω αυτός που έριξε τη φωτοβολή θα τον πιάσουν πολύ σύντομα. Το πιο σωστό είναι, συγγνώμη λίγο, το πιο σωστό είναι εφόσον υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, υπάρχουν κάμερες. Ζουμάρετε την κάμερα. Βρείτε τα μούτρα του παιδικομούρη ποιος είναι. Να ταυτοποιηθεί. Να δούμε αν ισχύουν. Στάσου λίγο, ρε. Να δούμε αν ισχύουν. Να δούμε αν ισχύουν. Συγγνώμη για τώρα. Να δούμε αν ισχύουν τα λεγόμενα του επόμενου Γρηγοριάδη και του κάποιου Γιώργου. Να το δούμε, ναι. Κοντός ψαλμός. Έως ότου συλληφθεί. Έως ότου ταυτοποιηθεί. Τα πάντα για μένα είναι εικασία. Και να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο κύριος. Εδώ με το μπουτάρι που έγινε κάτω Φασαρία και με ξύλο, τους πιάσαν σε μισή ώρα μέσα. Ναι. Δηλαδή, στα γήπεδα που δεν είναι πιστεύω τώρα, δηλαδή από εκεί πέρα η κάθε φωτοβολίδα, αν εστιάσει η κάμερα, δεν είναι δύσκολο τώρα να πιστεύω να τα πει. Υποτίθεται ρε Εύρη, ότι αυτές οι κάμερες λειτουργούν καμιά 10 χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχω... Καλά, ντε. Έχω ακούσει κανένα. Βέβαια σε κάποια άλλα γήπεδα οι κάμερες ασφαλείας και τα αυτά χάνονται. Ναι, ναι. Στο Καραϊσκάκης, ας πούμε. Κατάλαβες. Στην Τούπα τα παλιά τα χρόνια είναι έλτο. Στην Τούπα τα παλιά τα χρόνια είχε στα αποδυτήρια. Δεν είχε. Εδώ ο Ζαγοράκης, φίλε, δεν είχε να πληρώσει να πούμε για κάμερα. Για κάμερες μας μιλάς. Λοιπόν, Στάσο. Η μόνη κάμερα που ξέραμε στην Τούπα ήταν η Candid. Τότε πλάκα κάνεις. Έλα. Λοιπόν, έχω μια αυτές που λέγονται πάνω, μια χλέμη και μια μαγκούρα. Όταν θα γίνεις ασκητής, να τη φορέσεις. Φέρ την, φίλε, γιατί εκεί που θα πάω θα έχει πολύ κρύο, θα είμαι ψηλά. Στην κορυφή θα ανέβω. Άμα του δώσεις αυτά, καμιά κάπα θα λέει Στάσου Μίγδαλα. Παναθεμά σας. Άντε να είσαι καλά. Άντε, γεια σου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Φέρεις την κάπα γιατί πολύ σύντομα θα ανέβω στην κορυφή του βουνού και θα χρειαστεί, θα γυμνώσει. Γι' αυτό κρύωνω εγώ τώρα, Τάσο. Εσύ είναι μια ψύχρα την άδεια. Είμαι πίσω από το ερκοντήσιο γι' αυτό. Έλα στον επόμενο. Εγώ σου είπα, δε τη βαθμολογία, καμάρο έτσι, γιατί θα την κατεβάσουν. Πρόσεξε, γιατί μέχρι την 7η αγωνιστική δύσκολα θα είναι. Χαιρίστε, ρε φίλε, έχει 15 μέρες. Δηλαδή 15 μέρες πρέπει να βλέπω τον Άρη που πάνω μου, ρε φίλε. Δηλαδή δύσκολα πράγματα με βάλατε. Κάποιοι μισή μήνε σίγουρα θα το βλέπει. Δύσκολα πράγματα με βάλατε να κάνω. Λοιπόν, όπω είπε και ο φίλο, 7 στα 7. 21 λέει, θα έχω λέει την 7η αγωνιστική. 21 δεν σώνεσαι 8-3. Δεν σώνεσαι με 8-3. Εγώ πάω πώ θα έχει την 7η αγωνιστική. Να δούμε, μπορεί να πει κάτω. Έλα, φίλε. Καλά, μα εγώ άρεσε κάνει 7 στα 7, πιο κάτω θα είσαι, τρέλια. Έτσι κι αλλιώς. Αφού με φροντίσατε τα συνεταιράκια σας να μου ρίξουν μείον 2. Ναι, κακός. Έπρεπε να πάρετε να σας δώσουμε κανένα βραβείο. Στον επόμενο. Θα σου πω μετά τη γραμμή. Στον επόμενο, φίλο. Καλησπέρα. Γεια και χαρά για σας. Ω, καλώς το φιλάρετο. Γεια σου, φίλε. Καταρχάς, μ' άρεσε κάποιος που είπε ότι εμείς θα σας κόψουμε το πρωτάθλημα. Σε έναν Αριανό. Α, λοιπόν... πάω, ξέρω, είπε αυτό. Ναι. Ναι, καλά, σωστό. Τώρα τα άκουσα. 22η αγωνιστική εννοούσε, ναι. Είναι μια πιθανότητα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι πραγματικά ότι εμένα με βάζει σε πολλές υποψίες. Αυτό το βιντεάκι που δείχνει να σκάει και οι άνθρωποι να είναι τρομοκρατημένοι, σαν κάποιος να περίμενε ότι θα σκάσει εκεί πέρα η βολίδα. Δεν μπορεί δηλαδή ο άλλος να είναι γυρισμένος πλάτη και να παίρνει εκείνη την ώρα. Πόσο δηλαδή σύμπτωση είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Γιατί αυτό... Τι από τώρα. Ναι. Είναι... υπάρχουν πολλά να πάει τα ερωτήματα. Γι' αυτό λέω να συλληφθεί ο τύπος, να ταυτοποιηθεί, να δούμε πού ανήκει, ποιος είναι, πώς το λένε, να δούμε τα μούτρα του, έτσι. Και μετά να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Έως τότε... Οποιοςδήποτε επώνυμος, χι, ψι, ανώνυμος, ό,τι και άλλο, είναι εικασίες. Εδώ... εμένα ξέρεις τι με κάνει εντύπωση. Σε ανύποπτη στιγμή, σε ένα μάτς, που πριν μισή ώρα, οι δύο πλευρές των οπαδών, του Πανιωνίου και του ΠΑΟΚ, που κάθε χρόνο κάθονται μαζί και βλέπουν το μάτς, πίνανε ρετσίνες, πίναν μπύρες, πίναν καφέδες στην πλατεία της Νέας Μήνης, δεν έγινε το παραμικρό μες στο γήπεδο, ξαφνικά σε ανύποπτη στιγμή, επειδή είχε βάλει τον κόλ, νομίζω, ο ΠΑΟΚ.
Δεν το ξέρω. Σε εκείνη τη φάση. Βέβαια, ναι. Βέβαια, ναι. Είχε βάλει τον Κουρκέρι στον πάγκο. 0-0 ή 1-0. 1-0 πρέπει να. 0-1. Φεύγει σε ανύποπτη στιγμή. Ναι, ωραία. Φωτοβολίδα ευθεία βολή. Πώς γίνεται. Και από πού φεύγει. Φεύγει. Καλά, και 0-0. Νομίζω μέσα από τον εγωνιστικό χώρο. Και 0-0 να ήταν πάλι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει σχέση. Όχι, έχει σημασία το 1-0. Ναι. Εκεί μπορεί να διακόψει το μάτς, φίλε. Κερδίζει. Κατάλαβε. Και αν το συνδέσουμε και το παραλύσουμε με το τι σφύριξε ο Καμπούρη. Εγώ μπαίνω στο τρυπάκι, ρε φίλε, να κάνω διάφορες σκέψεις. Έλα, φίλε μου, συνέχισε. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτό όλο που έγινε, αν είχε και κάποιο ανθρώπινο δυστύχημα, όχι ατύχημα, δυστύχημα, ναι. Δυστυχώς τότε αυτό το βιντεάκι που κάποιος είχε στηθεί για να το τραβήξει, θα γινότανε παγκόσμια επιτυχία. Κάτι ανάλογο με το όπλο του Σαββίδη. Αυτά δεν είναι τυχαία. Γι' αυτό λοιπόν ας αναζητήσουν και αυτόν που ανέβασε το βιντεάκι. Μάλιστα. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να μιλήσει για το μεσημεριανό. Το μεσημεριανό για μένα ήταν ατυχές γεγονός. Αυτός ο άνθρωπος κυριολεκτικά ήταν μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Θέλω να μιλήσω με τον Γιώργο τον Ζαγόρα, γιατί πραγματικά ήταν μια ατυχής παράσταση ενός ανθρώπου που κάτι θέλει να κάνει. Σήμερα η εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, νομίζω. Σε καιρό που έχουμε πραγματική ενότητα, κάποιος πάει να βάλει τη ζάνια. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει. Έγινε και πριν λίγους μήνες. Ο ίδιος νομίζω, αν δεν απατώμε, αν δεν τον άκουσα πισινά, αλλά ο ίδιος είχε πάλι σπίρει κάποιες ιστορίες. Ακριβώς. Και ξέρεις ποιο είναι το άσχημο? Ότι μπάζει η ιστορία του και θα το συζητήσω και δεν ξέρω αν θα ακούσεις. Πραγματικά μπάζει σε σημεία που κυριολεκτικά λέει ότι του κατεβαίνει. Μάλιστα. Το βράδυ θα κάτσω την πρώτη ώρα, τουλάχιστον γιατί δουλεύω αύριο. Θα κάτσω λέει ονόματα, ναι. Μέχρι εκεί το καταλαβαίνω, αλλά όταν αρχίζει να κάνει υποθέσεις για το ποιος είναι πλούσιος και ποιος είναι φτωχός, όταν κάνει υποθέσεις για το ποιος έχει δύναμη και ποιος είναι αδύναμος, εκεί πέρα κυριολεκτικά μπάζει η ιστορία του. Ωραία. Γεια και χαρά σας. Γεια σου, φιλάρε. Καλό βράδυ. Πάμε και στο τελευταίο πριν το διάλειμμα των 9.30. Έχουμε γραμμή. Ναι, έχουμε. Στο τελευταίο φίλο του. 2-3 λεπτάκια κάνουμε το διάλειμμα, αδερφέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φιλέ. Έπεσε. Ωραία. Θα κάνουμε το διάλειμμα. Σας έχω μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Ποια με το που θα επιστρέψουμε. Α, okay. Από το break θα ανοίξουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές. Για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. 2310-287-888. FM κενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή 54526. Μπράβο Ζαχαρία. Με το που θα έρθουμε υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική πληροφόρηση, ιδίως για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ hot. Για και ευχαριστώ τον Στέλιο τον Παπαντονίου που μας το έστειλε. Σε 3 λεπτά θα μάθετε. Εδώ είμαστε, επιστροφή, ράδιο Μαρμίτα, Ζάκος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγια στα μικρόφωνα. Τελευταία 20 λεπτά να πούμε. Έτσι, Βασίλης Καβαδίας, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ένα 20 λεπτό γεμάτο έχουμε, τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές, 2310-287. Ποια είναι αυτή η είδηση, ρε Τρέγια, μας. Να το πω εγώ το. 2310-287-888. Μπορείτε να καλείτε από αυτή τη στιγμή. Έχουμε 20 λεπτάκια μπροστά μας. Πες την είδηση φυσικά. FM κενό, σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Λοιπόν, η είδηση, ποια είναι, η είδηση ρε, είναι ότι ο Κύβος ερήφθη για την ανακατασκευή της σούπας. Σύμφωνα με κάποιο site. Σύμφωνα με πληροφορίες σε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό κύριο Τσίπρα. Καλά γίνονται αυτά. Αποφασίστηκε να δοθεί λύση στο θέμα του περιβάλλοντα χώρου της Τούμπας. Ανοίγοντας τον δρόμο για την ανακατασκευή του γηπέδου. Μια σοβαρότητη εξέλιξη που αφορά τα σχέδια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για ανακατασκευή του γηπέδου της Τούμπας έλαβε χώρα σήμερα και η εξέλιξη αυτή φέρνει μάλιστα και κυβερνητική σφραγίδα. Κατάλαβα. Λοιπόν, στη σύσκεψη αυτή εξετάστηκε μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τώρα στην έκθεση, να συμπεριληφθεί και το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα εξαγγείλει την ανακατασκευή του γήπεδου του ΠΑΟΚ. Το εξόχως σημαντικό στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Καμένος, δεσμεύτηκε
για τη δυνατότητα παραχώρησης του περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου του Στούμπας, το οποίο ανήκει στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Ναι. Αυτό από άλλωστε, παλιά αυτό. Από παλιά. Αυτό άλλωστε αποτελούσε και αίτημα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Φέρεται παράλληλα εξετάστηκε και η δυνατότητα ανάπλασης του περιβάλλοντα χώρου και επέκταση της γραμμής του μετρό. Βάσει τον παραπάνω, κλείνοντας. Και το μετρό θα σας φέρουν, κύριε Τρέλη. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Τι πού θα το πάει το μετρό. Κάση τριβάνι θα κάνουν. Πού θα το πάει στο Κλησιακό. Βάσει το παραπάνω και με τις συντονισμένες ενέργειες που αναμένεται να ακολουθήσουν, καθίσταται σαφές ότι ο δρόμος για την άμεση μιλάει, ανακατασκευή του γηπέδου της Στούμπας ανοίγει, αφού το θέμα του περιβάλλοντα χώρου αποτελούσε καθοριστικό παράγοντα για την εκτέλεση του έργου. Αυτό ξέρεις σημαίνει. Ναι. Καλά, θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν θα πολύ... σα αφήσουν να χαρείτε με τίποτα. Όχι, δηλαδή, όχι, άξω, άξω. Ανέβηκε στην Άρθρα εκεί, πήγα να παίξω τσάμπες. Ναι, γήπεδο γίνεται. Πρωτάθλημα θα πάρω. Άλλο θέλω να σου πω. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Για τον Γιώργο του Ματζιούτη το λέω αυτό πιο πολύ. Που ακούει προφανώς. Γιώργο μου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε. Ότι θα παίζει ο Πάκος στο Καφτατζόγλου δύο χρόνια. Άρα δεν ανεβαίνεις. Το μίνιμουμ. Γιώργο μου, του χρόνου δεν ανεβαίνεις. Δεν ξέρω αν το πιάσες. Αν την έπιασες την Ασίστ. Πες τον Παύλο τον Μυροχωρίδη. Κοίτα, κοιτάξτε, ενδιαφέρον τώρα τον Τρούλινγκ για τον Ηρακλή. Πώς αλλάζουν τα τέτοια. Ο δικηγόρος του Ηρακλή. Όχι. Κοιτάξτε. Δεν είναι τέτοιο αυτό που λέω. Είσαι ο σύγχρονος Κούγιας του Ηρακλή. Είμαι ο σύγχρονος Τρέγιας. Εγώ είμαι ο Παπατρέγιας και εσύ ο σύγχρονος Κούγιας του Ηρακλή. Αν και τον Μπόι δεν το. Συγγνώμη, ένα λεπτό ρε φίλε. Γίνονται όλα αυτά. Έχουμε γραμμή. Νομίζω η γραμμή. Έχουμε, να πάρουμε το φίλο. Πάντα οι φίλοι προηγούνται. Έλα φίλε να σε πάρουμε. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα φίλε. Το όνομά σου αν θες. Αλέξανδρος. Γεια σου Αλέξανδρε. Βασικά καλή αρχή για την εκπομπή σας. Να είσαι καλά. Υγεία φίλε μου να υπάρχει. Υγεία, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Έχω να ρωτήσω κάτι. Έχει δύο μέρες σας ακούω. Όχι μόνο εσάς, αλλά γενικότερα όλους που λέτε για τη φωτοβολίδα. Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Κατακριτέο. Ωραία. Αν δεν έπρεπε να συλληφθεί, αν δεν είχε συλληφθεί, θα έπρεπε καλό, θα ήταν να τον είχαν πιάσει οι δικοί μας, εάν ήταν δικός μας. Ωραία. Mm-hmm. Αλλά σας ακούω τόσες δύο μέρες που λέτε για ευθείας βολής. Έχει δει κανένας το βίντεο? Ναι, το είδαμε. Ναι. Ξέρετε τι είναι η ευθείας βολής που το λέτε συνέχεια? Στυλό, τα λεγόμενα στυλό. Το στυλό, ναι. Το ευθείας βολής σημαίνει ότι έχει ευθεία τροχιά. Ναι. Έτσι. Το βίντεο που βλέπετε εσείς, βλέπετε καμιά ευθεία τροχιά? Φίλε, δεν το ρίχνει ο μπαζούκας τώρα, ούτε ρίχνει καμιά πάτρια. Το ευθείας βολής, ναι. Ωραία, είναι βασικά σχεδόν όπλο. Έτσι χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη, φίλε, άμα δεν το ξέρεις. Η χαρακτηρισμένη. Αλλά εσύ μην περιμένεις κανένα ή τα K11 απλό πολυβόλο βολή καταρρυπάς για να δεις τη τηλεμό. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Το στυλό που βλέπουμε τις συγκεκριμένες φωτοβολίδες ευθείας βολής, μιλάμε, φεύγει με τρομερή ταχύτητα και άμα σε πετύχει στα 50 μέτρα, σε έκοψε. Mm-hmm. Ωραία, σε τρύπησε. Mm-hmm. Αυτή εδώ δεν είναι ευθείας βολής. Μη λέτε... Πώς, τι είναι αυτή εδώ? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτή, δηλαδή. Τώρα, ακριβώς πώς λέγεται η ακριβής ονομασία? Δεν όχι, όχι, από τι είναι, τι είναι. Με... Αφήνει λίγο, εμείς... Πρόσεξε λίγο, Αλεξάνδρε. Αλεξάνδρε. Παρακαλώ. Όλα τα site, όλες οι εκπομπές, όλα τα ράδια, έτσι την έχουν χαρακτηρίσει. Και επειδή τα λένε δηλαδή όλα αυτά, όλοι αυτοί είναι λάθος. Όχι, όχι. Εγώ να απαντήσω λίγο στο φίλο. Τα δικά μας είναι λάθος. Ωραία, εγώ φίλε μου να σου απαντήσω δεν γιατί. Δεν προσπαθώ να το βγάλω ελαφρυντικό έτσι. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα δηλαδή αυτό. Ο τύπος είναι για μάπες. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτά τα λεγόμενα στυλό σε όσα παιχνίδια έχουν παρευρεθεί και είδα, ας πούμε, να έχουν πεταχτεί τέτοια πράγματα. Συγγνώμη, αλλά εγώ έτσι το είδα. Αλλά το μόνο που σου δίνω δίκιο είναι ότι δεν ήταν τόσο, πώς να το πω, γρήγορο. Ήταν πιο εξασθενισμένη αυτή η φωτοβολίδα, πώς να σου πω. Τα στυλό όντως φεύγουν με πιο μεγάλη ταχύτητα, αλλά στο βιντεάκι σαν νήσια μου φαίνεται. Δεν ήταν από ψηλά και έπεφτε προς χαμηλά. Ίσια πήγε. Αλλά ήταν, έχεις δίκιο, ήταν πιο εξασθενισμένη. Σαν πολύ χλιαρή ήταν, πώς να σου το πω. Η συγκεκριμένη φωτοβολίδα αυτή, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει τροχιά καμπύλη. Δηλαδή κάνει ένα τσαφ, πετάγεται και πέφτει. Ναι. Ωραία. Άμα έχεις, υποθέτω ότι γύρω στα 45 και οι δύο, έτσι. Πιο πολύ. Δυστυχώς. Πάνω το κόπο χωρίς Σαββατοκύριακα. Ναι. Ωραία. Υποθέτω ότι έχετε βρεθεί και οι δύο σας σε κάποια σχετικά παύλα μπάχαλα, έτσι. Ναι. Έχετε δει και οι δύο ποια είναι η ευθεία βολής που λέμε, άμα αυτό σε πιάσει, έπιασε. Ναι, ναι, με αυτό είπαμε. Δεν είναι. Πού θες να καταλήξεις, ρε Αλέξανδρε. Πού θες να καταλήξεις. Λέω ότι το λένε ευθεία βολής και δεν είναι. Δύο μέρες λέτε... Ναι, ωραία, το λέμε. Πού θες να καταλήξεις. Πού θες να καταλήξεις. Ότι σου λέει δεν είναι ευθεία βολής. Ωραία, δεν είναι ευθεία βολής. Γιατί το λένε συνέχεια ευθεία βολής. Ό,τι και να είναι, η τιμωρία είναι ίδια, να ξέρεις. Βέβαια.
Βέβαια. Ούτε αναιρεί αν είναι ευθεία ή καμπύλη ή κάθετη. Όχι, ή... ούτε αναιρεί ότι κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Από τον ηλίθιο, τον ανεγκέφαλο που την πέταξε. Δεν με νοιάζει, είναι παοξή, είναι αεξή, είναι ολυμπιακό. Δεν με νοιάζει. Είναι ηλίθιο. Δεν είναι θέμα ομάδα. Δεν είναι. Είναι ανεγκέφαλο. Και πρέπει να τον τζακώσουν, να τον γραπώσουν όπω γραπώσανε αυτού που κοπάνησαν τον Μπουτάρι και του βρήκαν σε χρόνο τετέ. Άμα θέλουν, μπορούν να τον γραπώσουν όμορφα, ωραία και να υπάρξει διαφάνεια. Να δούμε ποιο είναι, τι είναι και από πού είναι. Οι κάμερες δεν λένε ότι ανήκουν στην αστυνομία. Στα γήπεδα. Οι κάμερες του γήπεδου ανήκουν στην αστυνομία. Δεν ξέρω, ρε Καρτάση μου. Εγώ ξέρω ότι σε μία περίπτωση εδώ με τον Μπουτάρι του βρήκανε, ταυτοποιήθηκαν, του γραπώσανε σε χρόνο τετέ. Σε μία μέρα και τώρα κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Έχει τέσσερα παιδάκια δίπλα η εικόνα. Και... ναι, ρε φίλε, γιατί εκείνη είναι πολιτικό θέμα. Γι' αυτό. Δεν λένε ότι οι κάμερες ανήκουν στην αστυνομία. Άμα θέλει η αστυνομία να τον πιάσει, θα τον πιάσει. Υποτίθεται ότι τις κάμερες σε κάθε γήπεδο τις χειρίζεται η αστυνομία, όχι η ΠΑΕ. Υποτίθεται, βέβαια. Έτσι λένε. Δεν αμφιβάλλουμε. Φυσικά δεν αμφιβάλλουμε, αλλά δεν. Εντάξει. Αλλά πόσο δύσκολο είναι ένας να πάει από την πλευρά του Πανιωνίου να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να το κάνει αυτό, ρε φίλε. Για να σου πω κάτι. Δεν σε κινεί το ενδιαφέρον. Είναι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί. Ναι. Καλά, αφού είστε φίλοι με του Πανιωνίου, δεν ξέρω κάτι. Ότι δείχνει σε καρέ ο τύπο είναι έξω από το κάγκελο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν σε κινεί το ενδιαφέρον ότι εκείνη τη στιγμή όλα μέλη γάλα πίναν ρετσίνες, μπύρες, καφέδες πριν μια ώρα. Ο ΠΑΟ κερδίζει, δεν υπάρχει κανένας λόγος και γίνεται. Μα για όσους έχουν πάει στη Νέα Σμύρνη αρκετές φορές έχουν καταλάβει ότι εκεί πέρα δεν είναι κανένα εχθρικό γήπεδο, ό,τι και αν γίνει. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι πολλά περίεργα πράγματα. Υποθέτω όταν πάει ο Άρης θα είναι λίγο εχθρικό το γήπεδο. Εκτός και αν απέξω, δεν ξέρω, το έχουν μαζευτεί κάτι που ήταν μυστήριο ή τίποτα. Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε, φίλε μου, γιατί δεν είναι προσελήψη. Έχει άλλη γραμμή. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να συλληφθεί, όπως λέει και ο Τάσος, να δούμε ποιος είναι και να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Αυτό είναι. Πρέπει να τιμωρηθεί, δεν ξέρω αν πρέπει να συλληφθεί. Να τιμωρηθεί, πώς αλλιώς να τιμωρηθεί, δηλαδή. Ποια είναι η τιμωρία, δηλαδή, η σωστή, νομίζεις? Κοίταξε, η καλύτερη τιμωρία πιστεύω ήταν ότι δεν πρέπει να τον πιάσουν εκείνη την ώρα. Όχι, τον πιάσαν. Ήταν αναλόγως. Ναι, ποια είναι η τιμωρία. Γιατί είπες να μην συλληφθεί, αν κατάλαβα καλά. Εσωτερικά να τιμωρηθεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Άμα τον πιάσει κάποιος 10-15 άτομα μέσα στο γήπεδο να κάνει κάτι τέτοιο, κατάλαβα, και ότι δεν είναι και δικός μας κτλ, θα τιμωρηθεί αναλόγως. Αυτό εννοώ. Okay. Να σε καλά. Τιμωρείται τέτοιος κόσμος αναλόγως, το ξέρετε. Να σε καλά, φίλε μου, καλό σου βράδυ. Κατάλαβα, πιάσαμε το νόημα. Για χαρά. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Νάτος. Είδες σήμερα που έπιασες. Εκτός αν, εκτός αν κατάλαβα λάθος. Έγινε θαύμα, έγινε θαύμα. Νάτος. Ο φίλος μου, ο Τζιμ. Ο φίλος μου, ο Τζιμ, από Νέα Υόρκη. Γεια σου, Τζιμ. Χαίρομαι που σας ακούω. Να είσαι καλά, Τζιμάρα. Έλαβες ένα μήνυμα από τον Γιώργο Ματσιού και γι' αυτό που είπες. Γνωστή γριά ο Ζάχος. Έλα. Το κατάλαβε. Συμπειράζεται το Ζάχο, Έλα, ρε Τζιμ, έλα. Κάτω τα χέρια από το Ζάχο. Άσε, ξέρεις τι έχω πάθει εγώ τώρα. Προλίγο ήταν έξι στο στούντιο. Οι τρεις ήταν Αριανοί, δύο Ερακλειδείς και ένας Παοξής. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αφού είναι μειονότητα στην πόλη, άνθρωποι. Δεν έκανα. Δεν έχει ξαναγίνει. Μειονότητα στην πόλη είναι και γνωστό. Είναι γνωστό, βρε φίλε. Πες τα, ρε Τζίμι. Ναι, είναι γνωστό, αλλά σε ποια πόλη? Στο Τελαβίβ, πού? Α, δεν θα λες για Τελαβίβ. Τι ρε φίλε. Τι ρε φίλε. Μειονότητα με λες. Να μην πω. Μειονότητα είναι στη Θράκη δηλαδή. Μειονότητα είναι οι μουσουλμάνοι της Τράκης, ας πούμε. Και κάτσε δηλαδή. Πώς για. Δεν αρχίζουμε τέτοια. Εσείς τα αρχίζετε τέτοια. Μη λέμε τέτοια. Τέλος πάντων. Σε παρακαλώ. Επειδή υπηρέτησα στο πυροβολικό, μήπως ήρθε από κανένα άρμα του πυροβολικού αυτή η οβίδα. Όχι ρε, πιο ψηλή ήταν. Καλά να μας τρελάνει ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Πιο ψηλή ήταν. Τέλος πάντων, ό,τι και να ήταν. Αν ήταν ευθείας βολής, ό,τι και να ήταν. Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Και αυτός ο Βλάξ. Κάτω από την φίλε, βέβαια. Αυτός ο Βλάξ πρέπει να συλληφθεί άμεσα. Άμεσα. Βεβαίως. Κυκλοφορεί. Θα ακούω και χθες το πες. Θα πάει και σε άλλο γήπεδο και θα κάνει κακό όχι μόνο στην ομάδα και στο σύλλογο. Θα σκοτώσει ανθρώπους αυτούς. Έχει συμβεί αυτό, έτσι. Με τον Λάρισα, θυμάμαι. Το ζήσαμε, ρε φίλε, με τον καθηγητή, τον δάσκαλο, με τον Πλιώνα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν. Να είστε καλά, παιδιά, σας ακούω. Προσπαθώ δηλαδή όσο μπορώ να σας ακούω. Καλά, όποτε μπορείς. Χαίρομαι που ο Ζάχος. Χαίρεσαι. Χαίρομαι που ο Ζάχος είναι εκεί. Εντάξει. Να είσαι καλά. Αλλά έχεις ένα παοξί απέναντί σου. Τι να κάνω. Τζιμί, το πέναλτι της ΑΕΚ που κέρδισε αβαβά με Θεσσαλονίκη ο διαιτητή και σε έπιασε τη βαθμολογία στην κορυφή. Ήταν.
Κοίτα να δεις, αυτό δεν το είδα, αλλά είδα ένα σιγά μην το βλέπεις. Μια χειροβομβίδα που έπεσε εκεί στην Τούμπα και έπεσε κάτω ο παίκτης και πήρατε ένα μαϊμού πέναλτι. Ακόμα πονάει ο τερματοφύλακας. Κατάλαβα, κατάλαβα. Τι κατάλαβες, αδερφέ? Κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Στη μία περίπτωση, μάλλον θέλεις οφθαλμίατρο, τον κύριο Κουκουλάκη που είναι και διαιτητής, να πας εκεί στο Ηράκλειο να σε δει. Δικό σας είναι και αυτός. Ποιος, ο Κουκουλάκης? Με έχεις φάξει, ρε φίλε. Πες τα, Τζίμι. Με έχεις φάξει. Δύο συλλαλητήρια έκανα για τον Κουκουλάκη. Και είναι από το Ρεόκαστρο. Ο Σταυρίδης, ο Σταυρίδης δεν τον έσφαξε στην Τούμπα στο 3-0. Τον έσφαξε. Όχι, ρε φίλε. Τον έσφαξε. Ο Καλόπουλος. Ο Καλόπουλος δεν έσφαξε. Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Εξαιρετικός άνθρωπος. Ο Παπορίδης. Εκείνη, Τζιμί, εκείνη την... Κοίτα τώρα, λέει, λέει διαιτητές. Λέει διαιτητές που έχουν μείνει στη μνήμη του όταν ήταν στην αρθρωτική ομάδα του. Ναι. Κατάλαβες. Τώρα αν το ρωτήσεις. Που έπαιξε διάγωνιστη. Άμα δεν είσαι Ρουφιάνος. Πες μου. Κοίταξε. Ανάλογα τι εννοείς Ρουφιάνο. Ρουφιάνος είναι αυτός που δίνει πρωτάθλημα στην Αθήνα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, να ξέρεις. Και τους δώσαμε ένα πρωτάθλημα αυτός εδώ. Το 10 μια ομάδα εδώ της πόλης ήταν δύο ύπος ήταν. Τους δώσαμε πρωτάθλημα. Καλά, καλά. Δεν σ' αρέσουνε. Οι μόνοι που δεν μιλάτε, Τζίμι. Θα σε κουράσω, θα σε κουράσω τα πνευμόνια εγώ εδώ πέρα. Τζίμι, τους δώσαμε πρωτάθλημα το 75. Δεν πειράζει. Άκουσε με, άκουσε κάτι τέτοιο. Οι κρεμασμένοι δεν μιλάνε για σκηνή. Α, μπράβο, γι' αυτό μιλά για Ρουφιάνους. Μην μιλά για Ρουφιάνους. Άκου, μια που είπε για. Πόσο λένε, ότι δεν λειτουργούσαν, λέει. Οι κάμερες στο Καραϊσκάκι. Πόντους δεν λειτουργούσαν. Λειτουργούσαν, αλλά τα είχε σβήσει η αστυνομία. Ναι, 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 βρε, και στο ναι, 3-0, αυτό που σου είπα, στο 3-0 στην Τούμπα, που χάσαμε με εκείνη την εξαίσια διετσία του κύριου Σταυρίδη, και εκεί δεν λειτουργούσαν και εκείνη τη μέρα στα. Στα αποδυτήρια της Τούμπας δεν λειτουργούσαν οι κάμερες. Δεν λειτουργούσαν. Δεν είχε κάμερες. Τα πρόσφατα. Δεν είχε κάμερες. Δεν είχε. Δεν είχε. Γι' αυτό λέω. Πήγαν οι μηχανόβοι. Οι μηχανόβοι που πήγαν στο προμηθευτικό κέντρο του Άρη. Θυμάστε πριν 2-3-4 χρόνια. 3-4 χρόνια. Αυτό έχει 15 χρόνια που έγινε. Έχει περισσότερα χρόνια. 3-4. Ζαγοράκι στις αρχές ήταν. Δεν λειτουργούσαν ούτε εκεί. Δεν το πας καλά μετά. Πέρασα τόσα χρόνια. Περάσανε, ρε Τζίμι. Περάσανε. Δεν μου λε ο πατέρας Γκαγκάτσης. Ο πατέρας Γκαγκάτσης και ο υιός Γκαγκάτσης, τι γίνεται, πού βρίσκονται? Τρώνε μακαρονάδα με αστακό με τον Κόντι. Με τον Κόντι, ναι, με τον αρχηγό σου. Δεν μου λέει. Που έπαιρνε διαρκεία στο λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ωραία, αυτά δεν. Ποιο φιλοξενεί ο Μαρινάκης στο σπίτι του? Εσύ πες μας. Πες τα, εσύ παίρνει ο Μαρινάκης στη Νέα Υόρκη. Ή θα τα λες όλα, ή Ρώτα τον Ολυμπιακό δηλωμένο πρόεδρό σου. Τον πρόεδρό σου τον Ολυμπιακό ρωτά, δηλωμένο. Θα σου πει αυτός, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ευάγγελο Μαρινάκη. Θα ρωτήσουμε και τον Ζαγοράκη και τον Βρίζα θα ρωτήσουμε. Δεν με απάντησες. Και τον Βρίζα που είναι Ολυμπιακό. Πώς νιώθεις εσύ που δεν είσαι, όπως λες, που ονόμασες προλίγο, δεν το πω εγώ ξανά. Που έχεις Ολυμπιακό πρόεδρο δηλωμένο. Ενώ η Ιβάν από μικρός ΠΑΟΚ ήταν. Άλλο λέω, ρε. Στις Τέπες. Ο Ιβάν δεν δήλωσε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή ΑΕΚ. Ο Ιβάν είχε μια ομάδα στο Ροστόφ. Επιχειρηματική δραστηριότητα. Από τις μεγαλύτερες μορφές επιχειρηματικές στη Ρωσία και στο παγκόσμιο στερέωμα. Από τη Ρωσία δεν είναι. Έχετε Ολυμπιακά και απρόεδρο. Κάνετε κονέ και γλυψίματα στους Ηρακλειδείς που σας ρίξαν 6 γκολ στην Ευκαρπία No Mercy που σε γράψανε, θα άκου και απάντα, θα ακούσεις και θα απαντήσεις, που σε γράψανε game over, game over σε γράψανε σε μία από τις χειρότερες ημέρες της ιστορίας σου. Αυτό συμφωνώ, δυστυχώς. Και τώρα βγαίνει ο Ολυμπιακός πρόεδρος σου και γυρνάει και λέει, ξέρεις τι, για το Βρίζα λέει, τον Ολυμπιακό, ξέρεις τι, διάβασες ότι και δεν θα πάμε στη θύρα 10, λες, ευόμαστε στους Ηρακλειδείς. Δεν μου λες. Κάθε που τα λέτε αυτά, ρε. Που τα λέτε αυτά, ρε. Και έχεις τον Μπουγάτσα, που από χθες με αυτή τη δήλωση που έκανε στα Οφίτσια, έχει χάσει τουλάχιστον 5 ξανθιά ξανθάπλασματάκια. Σας ακούω. Γεια σου, ρε Τζίμι. Έλα. Λοιπόν, κατάντια, καταγγέλλω τον Μπουγάτσα ότι χάνει τη δημοτικότητά του. Ναι, θα πάρω τη γραμμή. Χάνει τη δημοτικότητά του με αυτά που κάνει. Έχει χάσει 4 ξανθά πλασματάκια, μου είπαν εμένα, με αυτά που γράφει, δεν θέλουμε να το δούμε. Τελείωσε.
Εμείς ξέρουμε, λέει, το δυναμικό Μπουγάτσα που πολεμάει, λέει, τις διοικήσεις. Έτσι, που τα λέει στα ράτα και το Βιτάμ. Την Πέμπτη που θα πάω και θα το δω μαζί. Θα πάμε μετά την εκπομπή. Θα του τα πω και. Πάμε στο τελευταίο φίλο. Θα το φέρουμε ένα βράδυ και το Μακουκούλα και το Μπουγάτσα. Ταυτόχρονα. Μαζί. Τέσσερις. Ναι, δεν χάνεται αυτό. Τέσσερις. Και τέσσερα διάβροχα θα έχουμε. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα. Πάμε στο τελευταίο φίλο. Έχει δύο λεπτάκια. Καλησπέρα. Τελευταίο και αεροδυναμικό. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, νεολαία. Όπως... Αμερική μου μυρίζει. Άρωμα μυρίζει. Ναι, ο Βοστονέζος είμαι, τι λέει. Γιάννης, ναι. Ο φίλος μας έχει πάρει και στη Μαρμίτα, είσαι. Ο ίδιος, ναι. Από τον Δεκέμβριο του 9, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννη, τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είναι αυτό. Πάοκ, ρε. Πάοκ, και εσύ. Κάτσε, κατάσω, δεν μιλάμε και στο ραδιόφωνο εδώ και μια πενταετία τουλάχιστον. Και εσύ. Κοίτα, παίρνουν πολύ και από Βοστόνη και από Νιου Τζέρσι και από Νέα Υόρκη πέραν τα παιδιά. Νέα Υόρκη πιο πολύ τα παιδιά, εκεί έχουν δύναμη. Εμείς, σαν Πάοκ, εδώ πήγαμε να κάνουμε. Είναι ο Ναούμε και ο πρόεδρος είναι στο σύνδεσμο. Ναι, Ναούμε. Δεν πάει δηλαδή. Δεν γίνεται. Ενώ στη Μασαχουσέτη πάνε. Συγγνώμη. Ενώ στη Νέα Υόρκη πάνε. Έχω και από το Σικάγο τον πιλότο, τον τρελαμένο που έρχεται από το Σικάγο. Αυτό πετάει, φέρνει 400 ψυχές. Να μου, γιατί βλέπει τον Πάοκ, άλλο τρελό. Άστα να πάρει λοιπόν. Για να δει, έχει δύο λεπτά. Έχει δύο-τρία λεπτά. Έχω, θα τα πω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, κάνουμε φυσική, μαθαίνουμε κλασική μηχανική και όλα αυτά για μια φωτοβολίδα. Okay. Εγώ θα κάνω μια αντιπαράθεση των δύο κόσμων, Αμερική εναντίον Ελλάδα. Έχω εισιτήριο διαρκεία, πάλεψα πολύ για να βγάλω βέβαια στους Boston Celtics, στο NBA. Okay. Όλες οι θέσεις, μην μιλήσετε για φιλάθλους του καλού καιρού, έχετε δίκιο ό,τι και να πείτε. Αλλά είναι αριθμημένες και όλα τα εισιτήρια είναι ονομαστικά. Εγώ μια φορά όταν μας τραβούσε η μεγάλη κάμερα που έδειχνε την οροφή του γηπέδου, έκανα το λάθος πριν από δύο χρόνια να κάνω κολοδάχτυλο. Παιδιά, σαν επίπληξη από την ομάδα, δεν με άφησαν να πάω στον επόμενο αγώνα. Μάλιστα. Την επόμενη λένε θα συλληφθείς και θα σου απογορευτείς. Η είσοδος στο Garden. Λοιπόν, για μένα, βάζοντας την προσωπική μου εμπειρία, η χουλιγκάνη για μένα δεν έχει σημασία το χρώμα, αν είναι μαύρο, κίτρινο, γαλάζιο τέλος πάντων. Είναι η μάστιγα του κακού πρωταθλήματος που έχουμε. Κολλητιλίκια με τον πρόεδρο και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι να πάνε να μπει. Λοιπόν, δεν γίνεται να βρέθηκε αυτός που πέταξε το ρολό ταμιακή στον άλλο, τον κύριο Γκαρσία που έκανε τον κλινικά νεκρό και το πήρε ο Ολυμπιακός στα χαρτιά και ξαφνικά αυτό το όντο, μην το χαρακτηρίσω, να μην βρίσκεται. Έλαγα παιδιά. Αυτός πρέπει να συλληφθεί, να τελειώσει επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο, να συλληφθεί και παραδειγματικά να δεθεί σε μια κολόνα και να ακούει για 15 ώρες πικ σλακ στα 115 δεσιμπέλ. Έτσι θα καθάρισει ο κόσμος. Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σας. Γεια σου, Γιάννα. Γεια σου, Γιάννα. Δύναμη. Ωραίος. Γιάννης από Βοστόνη. Κοίτα, αυτό που λέει και η αντιμετώπιση που είχε στο γήπεδο που έκανε, όπως είπε, κολοδάχτυλο, τώρα λέμε και τη λέξη, τι να κάνουμε. Ύψουσε, ρε παιδί μου, το μεσαίο. Το είπε. Ακούστηκε, τι να κάνουμε. Εντάξει, μην είμαστε και τόσο σοβαροφανείς. Λοιπόν. Δείχνει και τη διαφορετική κουλτούρα βέβαια και την παιδεία που έχουν οι άνθρωποι και εδώ αυτά, φίλε μου, όπως καταλαβαίνεις, δεν δύσκολα. Μακάρι να γίνει. Βέβαια να μην πάμε και στο άλλο άκρο και να είμαστε defense. Χρειάζεται, εντάξει, και ένα όριο. Δηλαδή να μην πάμε και στο αμερικάνικο αυτό το... δεν μου αρέσει εμένα. Εντάξει, δεν είπαμε... Πιστεύω να καταλαβαίνεις τι λέμε. Ωραία. Να υπάρχει ένα όριο. Σωστό είναι αυτό που λες. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε και αύριο. Εδώ θα είμαστε όλη τη βδομάδα. Έτσι, υγεία 8 με 10, 8 με 10, όπως το είπε Ζάχο μου, υγεία να υπάρχει. Αύριο ο Ζάχος έχει και γιορτή και γενέθλια. Την ίδια μέρα έχω, ναι, ρε φίλε. Πιστεύω να φέρεις κανένα κουτυγλικά εδώ πέρα. Εφρή, το δόντι σου πονάει, εσύ τι να κάνεις. 12 η ώρα το πρωί θα πάω στον οδοντία, το φάμε να φέρεις τα αγγλικά. Ου, και αλουμινόχαρτο να φέρεις. Για τα φέρω. Θα πάμε μετά να με κεράσει. Μην φέρεις. Την Πέμπτη ας σε κεράσω, θα πάμε στον Μπουγάτσα. Μπουγάτσα κερνάει μόνο θηλυκές παρουσίες. Ναι, να ξέρεις. Τι σου είπε. Τα φίδια τα αποφεύγει. Να έρθεις χωρίς τον... Τάσο να πεις τη φίλη τη... Να έρθει, να πάρει και άλλες φίλες και θα τις κεράσει. Να έρθει χωρίς το πορτοφόλι της. Ναι, ναι. Το λέω και άμα έρθει, λέω, με το φίλο της... Ο φίλος να φέρει το πορτοφόλι. Ο φίλος να πληρώσει. Και ακολουθούν, λέγε. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο, έτσι. 8 η ώρα πάλι. 8 η ώρα πάλι εδώ με τον Ζάχο. Ράδιο Μαρμίτα. Να είστε εδώ συντονισμένοι. Δεν χάνονται αυτές οι εκπομπές. Ακολουθούν τα παλικάρια εδώ το Λίμπερο, ο Γιάννης ο Παραπονιάρης και ο Γιώργος ο Παναγιωτίδης με την εκπομπή Μπαλαντέρ 10 με 12. 12 και όσο πάει
ο Ταρζάν εδώ του σταθμού με τη ζούγκλα του, ο Γιώργος ο Ζαγόρας. Έτσι. Και μετά από τα γεγονότα και όσα συζητήθηκαν εδώ νομίζω με τον φίλο μας τον Παύλο. Ναι, ότι θα, και το φιλάρε, το οποίο υποσχέθηκε ότι θα κάνει παρέμβαση σήμερα, θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα. Να έχετε ένα καλό βράδυ, αύριο στις 8, πάλι εδώ στους 107,4. Auf Wiedersehen.